Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πόσο χαίρομαι που δεν κάνω την προηγούμενη εκπομπή. Πολύ. Πραγματικά. Πιστεύω θα σκοτωνόμουν κάθε μέρα. Αν θες να την κάνεις. Δεν τους αντέχω. Να βάλω μέσα να την κάνεις τη νέα σεζόν. Εμένα. Να πω δύο κουβέντες καλές για σένα. Ναι. Διασκεδαστικό. Αν μη τι άλλο. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Ακολουθεί και η εκπομπή ανάλυσε το από το repress.gr. Θα έχουμε όλη την εικόνα για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ που είδαμε χθες. Θα αναλύσετε τον Δανό, τον Σίχαμσον. Θα σου λέγα, θα αναλύσουμε τώρα. Θα σου λέγα τώρα, αλλά άστο. Άστο. Ο ΠΑΟΚ δεν χάνει. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Είναι μια ομάδα που δεν χάνει. Είναι μια ομάδα η οποία ό,τι και να τις κάνουν έχει βρει λύση. Χθες αφήσαμε 2 βαθμούς μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή Πασόκ είχαμε. Πασόκ είχαμε. Και μπήκαμε στην εβδομάδα όπου θα αντιμετωπίσουμε τα συχάματα τα οποία επικοινωνιακά διαπρέπουν με τα γιουσουφάκια τους από χθες το βράδυ. Συνιστούμε ψυχραιμία πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας. Βασική. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η προπαγάνδα. Ναι, η προπαγάνδα. Απλώς τώρα εντείνεται, έχεις δίκιο. Αυτή βράδυ... την εβδομάδα θα παίξει το «Στήσαμε το Δανό». Αυτό περνάνε τώρα. Και εντάξει, εκτός του ότι μας στοχοποιούν από την προηγούμενη εβδομάδα κάτι θέλω 24 αφιερώματα για μένα πάλι, θα αρχίσω και εγώ να κάνω αφιερώματα για τους δικούς σας, να ξέρετε. Εγώ με ονόματε επώνυμο βέβαια, γιατί κότες δεν είμαστε. Εντάξει, και αυτό το... μαχόμαστε για τη Μακεδονία και όταν παίζει ο ΠΑΟΚ είστε Βούλγαροι. Το ξέρουμε το έργο, υποκριτές. Άστο τώρα, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ψύχρεμοι θα είμαστε, εννοείται. Έμπειροι είμαστε. Το θέμα είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Η ομάδα έκανε μία δουλειά χθες. Ναι, αλλά έπαιξε αμυντικά ο Λουτσέσκου. Έχουμε τα τσακάλια. Στο μεταξύ, συμβαίνει το απίστευτο. Έπαιξε αμυντικά. Υπάρχει άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη που έγραψε χθες για τον Λουτσέσκου ξεφωνητό ότι έστεισε την ομάδα πίσω από την μπάλα, ενώ κερδίζει και παίζει με 10. Από το 32. Εντάξει. Δηλαδή, καμία σχέση με ποδόσφαιρο. Τη στιγμή που οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ σκίζουν τον Ουζουνίδη που έκανε μία φάση 65 λεπτά με παίκτη παραπάνω. Δεν μπορείς να σκίσεις τον πρόεδρο. Τον Ουζουνίδη θα σκίσεις. Ένα γόρι μου, εντάξει, κοιτά να δεις τώρα. Η ομάδα είναι αυτή. Τη ΑΕΚ. Παίζει με παίκτη παραπάνω. Δηλαδή, ας πάμε στο υποθετικό σενάριο. Χάνω 1-0 από την ΑΕΚ που δεν γίνεται αυτό, αλλά πάμε παρακάτω. Ωραία. Και παίζω με παίκτη παραπάνω 65 λεπτά στην Τούμπα. Αν είναι κάτω από 4-1, είναι αποτυχία. Βέβαια. Μιλάμε για 65 λεπτά, παιδιά, εντάξει. Το νούμερο είναι μεγάλο. Βάλε και καθυστερήσεις. 65 λεπτά έβαλε. Πρώτο ημιχρόνου, δεύτερο ημιχρόνου. Κάτσε, φίλε, 2 και 4. Έπαιξαν 5. 32. 90 πλην 32. 58. 58. Σωστά. Συν 2. 60. Συν 5. 65. Μπράβο, Στέργιο. Τι είπες εσύ. 65 είπες. 65 είπα. Εντάξει. Συγγνώμη που έκανα την πράξη καλύτερα. Μπράβο, Σταύρο Κόλκο. Μπράβο. Ωραία, λοιπόν. Και πάμε στο διατάφτα. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να τις κάνουν αυτής της ομάδας για να τη λυγίσουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη συμπεριφορά των παιδιών, που είναι πάρα πολύ σοβαροί, που είναι πάρα πολύ μεθυμένοι, που δεν κάνουν κανένα καραγκιοζλίκι, που παίζουν κανονικά, ακόμα και όταν τους τρυπάνε. Δεν έχασαν, θα μπορούσαν να κερδίσουν, μια φάση είναι. Δηλαδή, αν λίγο Βαρέλα την πάρει λίγο χαμπάρι νωρίτερα, ότι ο Πόνς είναι μόνος, δεν βάζουν γκολ ποτέ. Κοίταξε, ήταν ένα γκολ που προήλθε από τον Λιβάγια, γιατί ο Γκάλο και ο Χουλτ ακόμα σέντερ θα κάνουν. Ναι, ειδικά ο Χουλτ, να σου πω κάτι, ένιωθα μια ανακούφιση όταν πήγαινε η μπάλα στην αριστερά. Ναι, τελείωνε. Λες, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι φάση όπου ο Λιβάγια από τη μούρλα του πάει να κάνει το πλάγιο και βρίσκεται τα δεξιά και βρίσκεται με την μπάλα στα πόδια στην εξέλιξη τη φάση. Δηλαδή, καλό εικόνα των πραγμάτων δεν θα ήταν ο Λιβάγια εκεί να κάνει τη σέντρα. Ναι. Θα ήταν ο Γκάλο που θα την έστελνε στο Χουλτ και ο Χουλτ. Και η τεχνική της σέντρας του Λιβάγια ήταν πολύ καλή, είναι η αλήθεια. Αλλά εκεί λίγο ο Βαρέλα μπορούσε. Αλλά τι να πεις, ότι έχασε μια φάση παίζοντας με παίχτη λιγότερο τώρα και έχοντας πίεση 90 λεπτά, θα χάσει μια φάση. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Ναι, σα-ίσα, μπράβο στα παιδιά όλα.
που άντεξαν, που κρατάνε το αίτητο. Έχασε και πάρει χθες Ιωνός. Έχασε και η Πάρη. Κάτι λιμά έχουν μείνει. Να μην έχουν χάσει. Είναι η αλήθεια. Λιμά. Κάτι λιμά. Γιουβέντους. Γιουβέντους μόνο είναι. Για τους άλλους τους έχουμε όλους. Κάτι διεθνούς αστέρας. Μακάμπι, Τελαβίβ, Σάλσμπουργκ. Τη Σάλσμπουργκ δεν την έχουμε. Όχι. Είναι λίγο δύσκολη. Οριακά. Οριακά. Είναι και μια ομάδα από τη Μάλτα μέσα. Στην Εφτάδα. Ναι. Αίτητη. Η θάνη του Προέδρου. Έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες. Του Δημάρχου. Του Δημάρχου θα είναι. Τέλος πάντων. Δημιουργήθηκαν και διάφορα. Χθες εντάξει μια ένταση στα δημοσιογραφικά. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε ιδιαίτερα. Νομίζω ότι στην ΑΕΚ δόθηκαν εξηγήσεις. Δεν το τραβάμε παραπάνω, δεν λαϊκίζουμε. Περιμένουμε απλά από την ΑΕΚ να πάει να παίξει το Καραϊσκάκη και το παιχνίδι. Όπως πρέπει για την ιστορία της, τη φανέλα της, το σήμα της, την προσφυγιά και όλα τα συναφή. Ό,τι και να πούμε για το Δανό, δηλαδή μιλάμε τώρα για ύποπτο, αν και έχει βλακόφατσα. Είχε βλακόφατσα, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ξέχασε ότι είχε. Δεν νομίζω ότι η βλακεία του μπορεί να υπερκαλύψει πόσο... την περιφορά του. Ναι, να σου πω, πόσο βλάκας μπορεί να είσαι για να μην βγάλεις το Λιβάγια κάρτα και να βγάλεις το Ζαμπά την πρώτη. Δηλαδή είσαι βλάκας. Δηλαδή ο στημένος, εκεί δεν θα εκτεθεί. Στημένος και βλάκας, αυτός ο συνδυασμός. Δεν στείλουν βλάκες συνήθως. Βέβαια, μου έχουν έρθει αρκετά μηνύματα ότι σε αρκετές στοιχηματικές στο εξωτερικό παίχτηκε η αποβολή. Με έναν τζίρο κοντά στα 2 εκατομμύρια. Τώρα, αν μας έστησαν από εκεί, καλό θα ήταν να διερευνηθεί το πράγμα. Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και του Μέλο Περέιρα και του Σταύρου Τριτσόνη, η ντροπή του ονόματος... Πρόλαβες. Η ντροπή του ονόματος, γιατί στη ζωή μου έχω γνωρίσει μόνο αρσενικούς, μόνο αρσενικούς, τίποτα άλλο, έχουμε σε αυτό το όνομα. Είχαμε και μία απώλεια. Αν είναι δυνατόν σε παιχνίδι τίτλου να έχουν ορίσει αυτόν τον ανύπαρκτο που έπαιξε τέταρτος μια φορά στην Αστάνα, δηλαδή ποιον να στείλουμε, το χαζό. Ναι. Τα λέγαμε την Πέμπτη, ναι. Ακριβώς. Ναι. Μας έχει ζαλίσει ο χαζός από τη Δανία. Ναι. Πότε θα παίξω, πότε θα παίξω. Ο αστυνομικός να... Δανός. Δηλαδή, δύο αστυνομικοί κοπανάνε τον τζίλο κάτω από το σπίτι του. Αστυνομικός μας αποβάλλει παίκτη χωρίς λόγο. Δηλαδή, εκεί στην αστυνομία φτάνει. Αρχίζει να το δουλεύετε λίγο αλλιώς το πράγμα. Θεωρώ, Σταύρο, ότι είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Το διάβαζα χθες. 6 φάουλ πρώτο μήχρονο, 5 κάρτες. Υπάρχει και το άλλο παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Στα 7 τελευταία παιχνίδια. Α, εκ ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ άλλο και αυτό, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ έχει αποβολή. Στα 7 τελευταία παιχνίδια. Και αποβολές. Δηλαδή, στο 1-0 πέσει και 2. Στον τελικό έχει 2. Παγκόσμιο ρεκόρ τώρα κανονικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ έμεινε αίτητος για 7ο συνεχόμενο ντέρμπι και ήταν η πρώτη φορά που δεν πήρε τη νίκη. Και ήταν το πρώτο γκολ που δέχτηκε εδώ και 1,5 χρόνο σε παιχνίδι με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Αυτά για όσους προσπαθούν να πουλήσουν ότι είναι πλασματική η διαφορά ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Εντάξει, μιλάμε για αστεία πράγματα. Πραγματικά ο Δανός ήταν. Δηλαδή και ο Ιώβ να έβλεπε το μάτς με την υπομονή του. Τον Πινελίκ θα έφευγε. Εχθές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Άστο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε, αλλά η ομάδα παραμένει πρώτη. Χάσαμε 2 βαθμούς, αλλά έχουμε την Κυριακή την ευκαιρία να τελειώσουμε τη σημερινή τελετή. Ένας ΠΑΟΚ που πάει για 2 αποτελέσματα. Ένας Ολυμπιακός που χρειάζεται 1. Αρκεί αυτό το ένα, το μόνο που χρειάζεται ουσιαστικά είναι να παίξει. Και όταν παίξει, θα δούμε ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι η καλύτερη ομάδα, ποια δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Κουτουλού, κουτουλού. Σίγουρα θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν θέματα, σίγουρα θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένταση, σίγουρα θα προσπαθήσουν να πούν τα δικά τους, σίγουρα θα βγάλουν το γραφικό παπούλι με την κασέτα, σίγουρα θα βγει η άλλη η κουραδομηχανή, θα πει τα δικά της. Εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Ψήνεσαι για διαιτητή από το Σαν Μαρίνο, την ποδοσφαιρομάνα. Το Πακιστάν, ωραία φωτογραφία που ανέβασες. Το Πακιστάν.
Η φωτογραφία είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, ναι, ναι. Είναι όντως από το Πακιστάν, δεν είναι. Ναι, είναι γνήσια. Είναι γνήσια. Πακιστανική φωτογραφία. Βλέπεις πάνω απόδειξη. Pakistan Football Federation, έχουν και τέτοιο. Ο αρχηγός είναι όλα τα λεφτά. Η έψα που τάβει, πώς λέει. Ο αρχηγός είναι. Ο άλλος παλίκαρος, εντάξει. Ο αρχηγός λες και πήρε, λες και σκότωσε κανένα ελέφαντα και πήρε φωτογραφία δίπλα του. Ο βοηθός δεξιά. Ο βοηθός δεξιά, αγέροχος. Περήφανος, πραγματικά. Αυτός πρέπει να έχει μαυρισμένο μάτι, κάτι. Κάτι από την πουνιά από τη γυναίκα του. Και ο άλλος αριστερός είναι. Γυναίκα, τη σκοτώσανε. Πακιστάν, φίλοι, γιατί όχι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Γιατί μόνο Ευρωπαίοι. Δεν είναι άνθρωποι στο Πακιστάν. Δεν έχουν διαιτησία. Υπάρχουνε... Δεν αξίζουν μια ευκαιρία να δείξουν σε όλη την Ευρώπη ότι μπορούν να σταθούν και σε υψηλό επίπεδο. Βέβαια, εννοείται. Γιατί να μην δοθεί αυτή η ευκαιρία σε αυτό το παιχνίδι της Κυριακής. Γιατί να σφυρίζουν μόνο το Καμπούλ με δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα έχουν εκεί. Δες λίγο. Καμπούλ δεν έβγαλε. Γιατί έχουμε εξαφτελιστεί. Εγώ είπα από Ντάμπι, εσύ είπες Καμπούλ. Δεν τα έχουμε εξαφτελιστεί όλα. Καταρχήν, έχει πρωτάθλημα στο Πακιστάν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Πακιστάν. Μήπως είναι καμιά ομάδα αίτη και στο Πακιστάν και είμαστε. Και δύο κατηγορίες το Πακιστάν. Λοιπόν, Πακιστάν. Premier League. Στο διάλογο. Φίλε, γίνεται μάχη ανάμεσα στην KRL. KRL γνωστή. Με την Πακιστάν Air Force. Από 51 βαθμούς. Και οι δύο. Μετά από, ναι, αλλά καλύτερη φόρμα έχει η Πακιστάν Ερφόρ. Μετά από 21 μάτς, ναι, η Πακιστάν Ερφόρ δεν ανεβαίνει. Έχει τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες, οι άλλοι έχουν δύο νίκες, δύο ήττες και μία ισοπαλία στα πέντε τελευταία. Άρα ποντάρουμε σε Πακιστάν Ερφόρ. Πακιστάν Άρμι, τέταρτο. Ναι, μην έχουμε μόνο. Τα βίσματα είναι πρώτα. Η αγαπημένη αλλά... ομάδα, φαντάζομαι, του Φαταούλ Χακέ, Πακιστάν Navy. Navy, Navy. Αλλά είμαστε στην ένατη θέση. Φαταούλ. Δεν πήγε καλά. Ναι, δεν πήγε καλά. Πήρανε την Pakistan Football Federation, την πήρανε η Air Force. Έχει ομάδα η National Bank. Καλά, θα έχει η National Bank ομάδα. Έχει μια ομάδα Muslim, η οποία είναι σε ενωτική πορεία. Ναι. Τελευταία ποια είναι? Η ASM. Η ASM. Του λαού θα είναι αυτή η τελευταία, γιατί εκεί δεν έχει πολλά δικαιώματα ο λαός. Τσακ μπαμ. Να δούμε και τη δεύτερη κατηγορία. Έχει δεύτερη κατηγορία. Αυτή η ASM, φίλε, το όνομά της είναι Ασραφ Sugar Mills. Έχεις δίκιο για του λαού. Η ζαχαρόμιλη. Οι εργάτες που δουλεύουν εκεί. Τελευταία φυσικά. Ναι. Δεύτερη κατηγορία. Ναι. Στο Πακιστάν. Για να δούμε. Έχει καμιά ωραία. Πάρε την πρώτη πήγες στο τέτοιο. Όχι, φίλε, πατάω. Σιγά με τη βγάζει. Όπα. Ω, βλέπω και όμιλους. Όσο διάλογο. Φίλε, έχει 8 ομίλους έχει. Φαντάστε, ταξίδια λίγο δεν θα τους παίρνει. Habib Bank. Η Habib Bank. Του άμαθαν αυτή. Η αγροτική είναι αυτή, ναι, αγροτική. Pakistan Navy. Α, οι δύο ομάδες. Pakistan Navy. Δε, πρώτη στον δεύτερο όμιλο. Με 6 βαθμούς. Αυτή είναι οι, τέτοιοι, οι ψαράδες, οι ψαρούκλες. Aqua Water Company. Η EIAF. Οι εργαζόμενοι. Ναι. Και Πακιστάν Πολίση τελευταία στον έκτο όμιλο. Δύο αγώνες, ένα. Εντάξει, τώρα ξεκίνησε. Ξέρεις γιατί είναι τελευταίοι. Πακιστάν Πολίση. Ξέρεις γιατί είναι τελευταίοι. Γιατί πάνε καλοί παίκτες στα γήπεδα να φυλάξουν και δεν έχουν παίκτες να βάλουν. Αν πατήσω πάνω στην ομάδα Πακιστάν Πολίση να δω ρόστε, θα μου βγάλει μια μούντζα, πιστεύεις? Πάταμε να δούμε από περιέργεια. Πάτησες. Πάτησε. Πακιστάν Πολίση. Λόγο δεν υπάρχει. Τι λόγο, ρε. Α, χειροπέδες. Ούτε ο ρόστερ, τίποτα. Μάλιστα. Μα δεν υπάρχει ρόστερ. Όποιος δεν είναι βάρδια εδώ παίζει. Ωραία. Βέβαια. Μια καλή λύση στο Πακιστάν να φέρετε διαιτητή την Κυριακή. Ναι, ναι. Πολύ καλή λύση. Και αν μπορείτε να είναι προσκύμενο στην Πακιστάν Navy, θα είναι ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Μέλο Περέιρα και ο Σταύρος, ντροπή του ονόματος Τριτσούνης, θα πρέπει να διαλέξουν έναν top διαιτητή. Γι' αυτό κάνουμε όλο αυτόν τον πρόλογο. Δηλαδή φέρε τον Γκάιπες, δεν με ενδιαφέρει. Φέρε τον. Πώς λέγεται, Σκόμινα. Ναι. Αυτόν φέρε. Δεν με ενδιαφέρει που παίζει, τι κάνει, τι ράνει. Δώσε ένα εκατομμύριο ευρώ και φέρε τον. Παίζεται το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να έχουμε. Ωραία, κάποιον που θα ανεχτεί τα καραγκιουζλίκια του. Ξέρουμε τι θα κάνουν. Α, ούσου, του θα πέφτουν, θα κάνουν. Δηλαδή το βίντεο του Χρυστοδουλόπουλου το είδε. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν τρέπεστε λίγο. Ρε. Ενώ εκθέσει η βουτιά του Μάνταλου ήταν για Όσκαρ. Που έπεσε αυτός, δεν το θυμάμαι. Έξω την περιοχικά που έπεσε, μόνος του.
για γέλια. Α, ναι, ναι, ναι. Δεν το έδωσε. Δεν το έδωσε. Ήταν δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ήταν για κάρτα αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Η ουσία καταρχήν θα πρέπει να φέρουν ένα διαιτητή που να μην είναι το πικ της καριέρας του ένα μάτς με χίλιους θεατές. Δηλαδή, μην φέρουν κάποιον Φιλανδό που είναι το παράσημο της καριέρας του, τη φύριξε στο Τούρκου με Ίντερ Τούρκου. Του ντέρμπι. Με 500 άτομα. Ναι. Φέρε κάποιον σε ένα πρωτάθλημα που να έχει κόσμο, να έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις. Και να μην μπορούν να βρουν οδό να τον πιάσουν. Ναι. Να του πούν πέντε κουβέντες. Ναι. Ωραία, να μην θέλει να ξεφτυλιστεί. Γιατί αυτή η επιλογή η χθεσινή ήταν αστεία. Κομική, στέρισε από τον ΠΑΟΚ 2 βαθμούς. Σε ένα μάτι που πήγαινε καρφί για μια εύκολη επικράτηση. 0-3 για πλάκα. Και το πέναλτι να δίνε. Που να ενημερώσουμε, άντε πες ότι είναι πέναλτι του Σάχοφ. Ωραία, πρώτα απ' όλα δεν είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα μπει το πέναλτι, αλλά το ξεπερνάμε, γίνεται και ένα-ένα. Δεν υπάρχει δεύτερη κίτρινη, παιδιά, στο Σάχοφ. Διάβασα με πολύ προσοχή τον Αντώνη Καρπετόπουλο που έσπευσε να γράψει ότι ήταν δεύτερη κίτρινη. Να προσέξει τις κακές παρέες. Ναι, διαβάζει. Διάβασα. Μα κάνει τώρα το SDNA, ένα βάζει όλους τους ορθογράφους πρωί-πρωί. Πάνω που τον είχα βγάλει από τη ζωή μου, τον βρίσκω μπροστά μου. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι ο κ. Καρπετόπουλος εκφράζει μια συγκεκριμένη πολιτική. Έσπευσε λοιπόν να γράψει ότι ήταν δεύτερη κίτρινη του Σάχοφ. Τρεις μέρες αφού. Πότε παίξαμε με τα Γιάννη. Τέσσερις μέρες αφού πάω και έδειξε δύο πέναλτι. Στην Τούμπα και δεν πήρε κάρτα κανείς από τους δύο. Η πρόθεση τιμωρείται με κάρτα. Πρόθεση δεν υπάρχει στο Σάχοφ. Ίσα ίσα την ώρα που πηδάει, τρακάρει με το μάτος, σηκώνεται το χέρι από τη σύγκρουση και βρίσκει την μπάλα. Αυτό έγινε. Και πάμε 1-1, λέω εγώ, με 11 με 11. Αν λήξει κάτω από ένα 3, είναι αποτυχία. Εκεί πήγαινε η δουλειά. Εντάξει. Εικάζουμε. Εικάζουμε, αλλά δεν. Δεν έδειξε κάτι διαφορετικό το 11 με 11. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι και στην ΑΕΚ το ξέρουμε. Φαινόταν στα μούτρα τους το πόσο δύσκολα ήταν 11 με 11. Φάνηκε, προσπάθησαν να το κρύψουν, δηλαδή λέει ο Μπακασέτας, ήταν λέει πίσω από την μπάλα όλοι. Εντάξει, ο Μπακασέτης που λέει τώρα ο Παδηλίκη, μπας και δικαιολογήσει λίγο τα λεφτά που πήρε. Όχι, μπας και δικαιολογήσει τέλος πάντων την απουσία που είχε. Ναι, την παρουσία του γενικότερα να δικαιολογήσει ο Μπακασέτης. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ρε Μάνταρε, τι κάνει στο Βιερίνε, ρε γόλ. Χειρονομίες. Δηλαδή, αν διαβάσει το βιογραφικό του, θα σου φύγουν τα σπυράκια. Τι κάνει, τι είναι αυτά τα καραγκιοζλίκια. Την ομάδα σου μειώνει. Αρχηγός της είσαι. Εντάξει, ο Μάνταλος είναι υποποίηση γιατί μεγάλο κομμάτι του κόσμου της ΑΕΚ βάλει εναντίον του εδώ και μήνες. Γιατί η εικόνα του είναι αποκαρδιωτική. Χθες τι έκανε ο Μάνταλος 90 λεπτά. Τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς εντάξει. Εκτονώθηκε κι αυτός με την πίεση, με το μυαλό του έτσι. Μπας και αλλάξει λίγο το κλίμα που είναι εις βάρος του. Γιατί πλέον ο κόσμος εδώ και ορισμένα χρόνια βλέπει το ποδόσφαιρο πλέον. Η ΑΕΚ ξέχωρα τώρα με την ένταση. Δεν είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή έχει ένα πυρήνα. Που αυτό καταλαβαίνει ότι είναι καραγκιοζλίκη. Δεν είναι Ολυμπιακός που να το κάνει αυτό στον Ολυμπιακό 100% σε αποθεώνουν. Ναι. Η ΑΕΚ έχει ένα πυρήνα, να πούμε κανονικό, με ομάδες που έχει δει μπάλα, δηλαδή η ΑΕΚ του Μπάγεβιτς, ωραία. 89, 90, 91, μέχρι να του πουλήσει, θα πάει στον Ολυμπιακό τέλος πάντων. Ωραία. Παλιότερα έχει έναν πυρήνα που είναι ποδοσφαιράνθρωποι κανονικοί. Δεν είναι Ολυμπιακός. Βέβαια, βλέποντας λίγο μπροστά, πολύ πιθανό Μάνταλο και Μπακασέτα θα έχουν την πορεία του Λάζαρου να πάνε από εκεί. Έχουν τα στοιχεία. Από ό,τι βλέπω. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο. Θα αναλύσουμε περισσότερο μετά τα πράγματα. Θα αναλύσουμε και το παιχνίδι, τις δηλώσεις κτλ. Χορηγός Ρέτζες σε καζίνο, με σε χαρά του, τι γίνεται. Τι να γίνει, χαμός. Sold out κάθε παράσταση. Μόνο Φλεβάρι, δώσαμε παράσταση. Προς το παρόν είναι μόνο Φλεβάρι. Εντάξει, έχει δουλειά φίλο άνθρωπο. Θα το κρατήσει στην πόλη μέχρι το Μάιο, ας πούμε. Ναι, γιατί να το κρατήσει στην πόλη, αν είναι γεμάτο. Και αυτό του άρεσε. Εγώ βλέπω ότι το διασκεδάζει. Ότι το διασκεδάζει, το διασκεδάζει. Το διασκεδάζει και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Στο Ρέτζεσι Καζίνο, λοιπόν, στο θέατρο Βεργίνα, ο Τάξε Χαράτο είναι εκεί. Παρασκευή, Σαββάτο σίγουρα. Εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public, τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Και είναι ανεξάρτητο το θέατρο Βεργίνα το καζίνο.
Απλώς αν θέλετε να μπείτε στο καζίνο πριν ή μετά την παράσταση, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ηλικία. Αν θέλετε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο, Στοίχημαν, είναι μαζί μας. Πραγματικά παλεύω να βγει χι μίχωνο το City Arsenal, που το έδινε 3 φράγκα. Ξεκινάει το παιχνίδι, στο 1 ο Αγκουέρο, 1-0. Λέω, ξεφτυλιστήκαμε. Ωραία. Ισοφάριζε ο Κοσιρινή, ο έμπειρος. Και τρως το 44, ρε Arsenal. Κράτα ένα λεπτό, ρε. Και χάσαμε ένα ξεκούραστο Under Άρη, χι ημίχρονο, πώς το λένε, χι ημίχρονο την Arsenal, που ήταν το μοναδικό σημείο που ψιλοφοβόμουν, και το βέβαια το ένα handicap της Real, που βγήκε ένα 60 από το στοίχημα που ήταν ψιλοδόρο. Εντάξει. Και χάσαμε για ένα λεπτό το στοίχημα που παίξαμε. Δεν μπορώ. Η μάχη συνεχίζεται. Στη στοίχημα, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, γρήγορη πρόσβαση, εύκολο μενού και με την εγγύηση που σας προσφέρει στοίχημα τις καλύτερες αποδόσεις και εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Τι κοινό έχει, λέει, αγωνιστικός χώρος, λέει, του LFC Arena με τα μούτρα του Μάνταλου. Και τα δύο ήταν ιδανικά, λέει, για πίστα motocross ή για χωράφι με πατάτες, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Δεν υιοθετούμε. Και φυσικά μαζί μας η Αναδομό, η οποία σας δίνει τις καλύτερες μέσες της αγοράς, τα καλύτερα σχέδια, τις καλύτερες ιδέες, με τήρηση του χρονοδιαγράμματος που θα εκπονήσετε μαζί με την Αναδομό. Θα δουν το χώρο σας ή τους χώρους που θέλετε να ανακαινήσετε ή όλο το σπίτι και θα σας πούν τις καλύτερες λύσεις με το καλύτερο design, χωρίς να χρειάζεται να πουλήσετε τον εφρό σας για να ανακαινήσετε το σπίτι σας. Στις καλύτερες μέσες της αγοράς, Αναδομό, παύλα, ανακαίνιση.gr. Η ανακαίνιση στην Αναδομό δεν κοστίζει ούτε το design. Μπείτε λίγο στο αναδομό-ανακαίνιση.gr και δείτε τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δίνουμε 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός της Κυριακής. Η διαδικασία η γνωστή και η απλή. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Η κλήρωση για τα 2 εισιτήρια που θα δίνουμε σήμερα λίγο πριν τις 2. Πάμε πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ναι, εδώ είμαστε. Παραδόξως δεν παραιτηθήκαμε. Θυμίζω 2 εισιτήρια σήμερα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526, κλήρωση 2-3 λεπτάκια πριν τις 2. Έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Ένα διαβάζω στην ομάδα του ΠΑΟΚ 4 στο Λίμπερο στο Facebook. Καλησπέρα παιδιά, θέλω ένα σχόλιο. Αντί για την αλλαγή Μπίσε Λιμνιός, να γινόταν αλλαγή Μπίσε Πέλκας και μετά να γίνει Ακπόμ Σβιντέρσκι, γιατί αν δείτε σε τρεις φάσεις που βγάζει αντιπίθεση ο Τσούμπα, όντας δεξιοπόδρος, κλείνει προς τα δεξιά και σουτάρει πλάγι, ενώ Σβιντέρσκι θα έκλεινε προς τα αριστερά και ίσως έπαιρνε καλύτερα το σουτ. Σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και πίεσης δεν υστερεί ο Σβιντέρσκι, σκέψη κάνω, δεν κράζω τα παλικάρια, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Τώρα φίλε, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή. Τι να κάτσω να σου πω τώρα, ότι η ομάδα με παίκτη, ήταν μπροστά στο σκορ. Ωραία. Με παίκτη λιγότερο είπε να διατηρήσει το 0 παθητικό. Ωραία. Δεν μπορούσε να πάρει ρίσκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε. Κοίταξε, σε θεωρητική βάση και μόνο, γιατί έτσι μιλάμε αυτή που δεν έχει γίνει κάτι, ίσως θα μπορούσε να βάλει τον Μπέλκα, ίσως. Διαφωνώ στο Ακπόμ Σβιντέρσκι και θεωρώ ότι ο Ακπόμ έδωσε περισσότερα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τώρα ένα χαμηλό. Ναι, σε θεωρητικό σου επίπεδο. Δεν είναι θεωρία, το ποδόσφαιρο είναι ουσία. Το πλάνο βγήκε. Οι ρεπόρτερ της ΣΕΚ συμφωνούν στον Ζουνίδη. Απλά είναι τα πράγματα. Εκεί φαίνεται. Ό,τι και να λέμε από εκεί και πέρα, είναι να είχαμε να λέγαμε. Αν δεν υπάρχει το αν στο ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι αυτό που έγινε. Ένα μήνυμα του φίλου του 690. Γιατί υπάρχει πρώτη κίτρινη κάρτα στο Σάχοφ που προλαβαίνει την μπάλα και ο Μπακασέτας πέφτει πάνω του με όλη του τη φορά. Ο Καρπετόπουλος. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι, ναι. Ο Καρπετόπουλος είναι ό,τι πιο εμετικ. Κόβεται και το μήνυμα. Κάπου πάει το μυαλό μου, το εμετικ. Εντάξει, ο Καρπετόπουλος, ο αδερφός του είναι νομική υπηρεσία στον Ολυμπιακό, ρε παιδιά. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος που τον θεωρεί αντικειμενικό, είναι άξιος της μοίρας του. Δηλαδή, τι να κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα. Δεν μπορούσε να το θέσει καλύτερα. Έχει εκτεθεί πλέον, δηλαδή. Πραγματικά, όποιος τον ακούει. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, στην Αθήνα είναι opinion leader, γιατί λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν. Εμείς όμως πρέπει να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, οι αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί ξέρουν που τον ακούν κάθε μέρα στο Sport FM.
Δεν χρειάζεται δηλαδή να το πούμε εμείς αυτό. Θα πρέπει να μάθουν και δικοί μας. Απλά είναι τα πράγματα. Στα χρόνια που ο ΠΑΟΚ ήταν αδύναμος, τον έλεγε και ο opinion leader και στη Θεσσαλονίκη πριν ο κόσμος πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Ναι, θεωρώ πλέον ότι όχι, πριν τα τελευταία χρόνια. Συνέβησαν πολλά από τότε. Ναι. Συνέβησαν πάρα πολλά από τότε. Η έχθρα του Καρπετόπουλου μέχρι στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε επί της ηγεσίας του Πιλαδάκη στην Σούπερ Λίγκα. Ναι. Και υπήρχε μία ένταση του συγκεκριμένου κυρίου με τον Βασίλη Γκαγκάτση και τον χρεωνόταν ο ΠΑΟΚ. Ήταν στα δικαστήρια οι δυο τους. Με τον Βασίλη, όχι τον Μάκη. Για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας που αντιλαμβάνεται την κατάσταση να τον πάρει στα σοβαρά. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, πάρα πολλοί τέτοιοι. Απλά χρησιμοποιούμε τον συγκεκριμένο για να καταλάβουμε, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβουμε πού ακριβώς θα κινηθεί η επικοινωνία του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αντί να διαβάσω 50, διαβάζω αυτόν και καταλαβαίνω πού θα κινηθεί. Και γλιτώνεις χρόνο. Γλιτώνω χρόνο, πάρα πολύ. Σωστά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τον αναλύσω παραπάνω. Μετά ξέρω ακριβώς πού θα πάει το πράγμα. Τώρα, από χθες βγάζουν στημένο τον Δανό διαιτητή για τον ΠΑΟΚ. Ότι ΠΑΟΚ το καλέ. Είναι δεύτερη κίτρινη στο Σάχοφ, που δεν υπάρχει δεύτερη κίτρινη. Ωραία. Του Ζαμπά το κάνουν ψιλομούχτη. Ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες 65 ναι, λεπτά. Αυτή ο ΠΑΟΚ δεν βγήκε πιο μπροστά. Δηλαδή δεν το γράφουν οι αεξίδες και το γράφουν οι Ολυμπιακοί. Δηλαδή απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Να τραβήξει κάποιο το αυτή του Λουτσέσκου. Ναι, γράφτηκε και από άνθρωπο που είναι εδώ. Να τραβήξει κάποιο το αυτή του Λουτσέσκου. Που ο Λουτσέσκου κλείδωσε τον άλλον, δεν μπορούσαν να κάνουν φάση με παίκτη παραπάνω. Και γράφτηκε το άλλο επικό, για να το κλείσουμε και αυτό, γιατί για παραπάνω δεν είναι. Ότι είναι ανεπίτρεπτο για τον προπονητή του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει ισοπαλία εκτός αν είναι ομάδα του Champions League. Να το μεταφέρει στον Ράσβαν. Θα του πω, εγώ. Ότι γράφεται αυτό. Ναι, δεν θα του πω. Είναι ανεπίτρεπτο να πανηγυρίζει ισοπαλία. Κοίτα, Στέλιο, τώρα είναι φλάκα. Θα περάσει αυτή τη βδομάδα και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και από βδομάδα, ό,τι ψυχραιμία διέθετα όλο αυτό το διάστημα, που δεν το λες και ψυχραιμία 100%, υπήρχαν κάποιες στιγμές, κάποιες πινελιές, τέλος πάντων. Εντάξει, ρε φίλε, άνθρωπος. Όχι και τόσο ψυχραιμίας. Ναι. Αλλά ό,τι ψυχραιμία είχα όλο αυτό το διάστημα, το τι θα γραφτεί από την πλευρά μου, θα είμαι ό,τι πιο εμετικό έχει βγάλει ο πλανήτης Γη, με επιχειρήματα πάντα, με επιχειρήματα. Εντάξει, για όλα όσα βιώσαμε, από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πέρσι μέχρι και σήμερα, μέχρι και την Κυριακή. Αρκεί να πάνε όλα καλά. Αρκεί να μπουν μέσα τα παιδιά, να καταλάβουν με τι έχουν να κάνουν, να παίξουν το παιχνίδι τους, να κερδίσουν. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο νίκες στο πρωτάθλημα, στην Τούμπα. Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Από το Μάιο του 17. Από το Μάιο του 17. Και το μάτς με τον Παναθηναϊκό στα play-off. Με τον Μπίσπα. Ναι. Ποιος, πού παίζει τώρα, ξέρεις? Όχι. Στο Βόλο. Στο νου που κουτού Βόλο. Α, στο νου. Ναι. Έχει πολλές ομάδες. Ναι. Να κάνουμε τη δουλειά και από Δευτέρα πρωί το τι γλέντι έχει να γίνει. Δεσμεύεσαι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κόλκα θα δεις. Γιατί επειδή είμαστε λίγοι αριθμητικά, ξέρεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Είσαι, μη σε βγάλουν και γραφικό. Κατάλαβες. Τα λες όπως άντε είναι να σε δω. Αλλά δεν, έχεις ακόμα να δώσεις. Έχεις ακόμα να δώσεις. Κύπελο έχουμε. Κύπελο την έχουμε Τετάρτη. Με τον Πανιόνιο. Νομίζω θα περάσει εντελώς η δεύτερη μοίρα, γιατί υπάρχει και παραλυπτικός. Θα παίξουν πολλά παιδιά από τα νέα. Διαιτητής Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος από την Αρκαδία. Νορμάλ. Πετρόπουλος Αρκαδίας πρώτος βοηθός. Νικολακάκης Ηράκλειο δεύτερος. Τέταρτος Κουτσιάφτης. Τέλος πάντων, και ο Πανιόνιος είναι σε ένα momentum μυστήριο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σβηστά να πάρει ένα αποτέλεσμα. Διαμαντόπουλος που δεν έχει δώσει το πέναλτι στο Ζαμπά. Στο Ζαμπά, αυτό είναι. Στο Ηράκλειο. Ναι, αυτό με τον Αλεξέα. Κοίταξε. Νομίζω ότι δεν θα δούμε πολλά νέα πρόσωπα. Τι θα δούμε πολλά νέα πρόσωπα. Άντε να δούμε 3, 4. 8 νέα πρόσωπα θα δεις. Πασχαλάκης.
Πασχαλάκης. Τέρμα είναι, δεν κουράζεται. Μάτος. Μάτος. Δεν θα δεις Λίρατζη. Λίρατζης. Μάτος θα δεις. Λίρατζης. Λίρατζης, Ίγκασον, Τόσκα, Γιαννούλης. Ωραία. Μίσιτ, Σέρτζιο Ολιβέιρα. Μαλιούφας. Σκαρτάδος και μπροστά να βάλω για να ο Πάπριτσα. Πέρκα για να βρει ρυθμό, δεν ξέρω ο Κάνιας τι γίνεται. Ο Κάνιας. Ο Κάνιας. Ο Κάνιας. Θα δούμε σήμερα τι γίνεται ο Κάνιας. Πέρκας, Λιμνιός. Ο Ζαμπά δεν παίζει λόγω της κόκκινης. Ναι. Θα είναι διαθέσιμο στην Κυριακή. Ναι. Κοίταξε, εγώ θεωρώ σίγουρο ο Γιαννούλης θα παίξει στα αριστερά. Μάτος στα δεξιά. Έχω μία σκέψη ότι μπορεί να ξαναδούμε Βαρέλα Κρέσπο. Όχι, ούτε μέσα στο κοτοπίδι. Ολιβέιρα θα δούμε. 100% θα δούμε Ολιβέιρα, ναι. Για να δούμε και αν... ήρθε ο καφέ σου. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Μπράβο στα παιδιά. Τι έλεγα, θα δούμε Ολιβέιρα. Θα δούμε Μίσιτς. Πέλκα σίγουρα. Στην κορυφή θα δούμε τον Σβιντέρσκι. Γενικότερα θεωρώ ότι θα έχει αλλαγές, αλλά όχι πάρα πολλές. Υπάρχει και η ρεβάνς, σωστά, αλλά ο ΠΑΟΚ έχω την εντύπωση ότι μπορεί να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση από το πρώτο κιόλας παιχνίδι και να περάσει από την τετάρτη κιόλας, ανεξάρτητα ποιοι θα παίξουν. Αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον σε πρώτη φάση η πιθανότατη χρησιμοποίηση Ολιβέιρα και σε δεύτερη... Πρέπει να ξεκουραστούν οι Καντουρί, Μπίσεσβαλ και Μαουρίτσιο. Ξεκινάμε τα βασικά. Ακπομ, να μην πάρει μια δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη. Θα δούμε Ακπομ δηλαδή την Τετάρτη. Υπάρχει ενδεχόμενο, επειδή δεν παίζει ο Ζαμπά, να δούμε μια φάση με Ακπομ, Σβιντέσκι μπροστά και τον Μπέλκα αριστερά. Και αυτό ενδιαφέρον. Εντάξει. Ο Κάνιας δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Δηλαδή αν παίζαμε με ένα Κάνιας Μίσιτς. Οκ. Συνοχή δεν θα έχουμε. Θα βρούμε έναν τρόπο. Να μην χάσουμε. Χ. Διπλό. Δεν με απασχολεί το παιχνίδι της Τετάρτης. Εμένα προσωπικά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι γίνεται. Ό,τι γίνεται. Για να μπορέσουμε να έχουμε φρέσκους τους κομβικούς μας παίκτες την Κυριακή. Θα γίνει αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι θα γίνει. Αλλά ό,τι και να γίνει, ξαναλέω, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μπορεί η ομάδα να πάρει και την νίκη και να έχει ένα άγχος λιγότερο για τον επαναληπτικό. Εννοείται πως δεν συγκρίνονται τα δύο παιχνίδια, αλλά σίγουρα η ομάδα δεν πρόκειται να το δει αψήφιστα, δεν το έχει κάνει άλλωστε σχεδόν για κανένα παιχνίδι εντός των συνόρων. Σχεδόν. Ολυμπιακός. Ο Κάκος τι είπε, ότι δεν έδωσαν 3-5 στον Ολυμπιακό. Δεν τον άκουσα. Ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στη Λαμία. 5 ώρα το μάτς Λαμία Ολυμπιακός, 7 η ώρα Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Την Τετάρτη. Κάτσε τώρα γιατί το είδα αυτό το πράγμα και έχω πάθει ένα αμόκ. Κράτη το θυμό σου, ποιο είδες. Ότι είπε, είπε αυτό εδώ ότι δεν δόθηκαν, δεν κανένα πέναλτι. Ο καθένας λέει σταυρό ό,τι θέλει. Εντάξει, το κανάλι του Σαββίδη μια εβδομάδα πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άντε βρήκα συνδυάρι να πούμε, άντε σύνερθε. Μας πας τα νεύρα τώρα. Ο Βαρούχας έτσι γιατί είναι αστείες οι βουτικές. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει, δεν βλέπω, αποφεύγω να βλέπω. Τα φιλιά μου σε αυτούς που όταν μάθανε ότι διαπραγματεύομαι με βρίζανε και ότι τα κάνω όλα για τα λεφτά. Δεν συμφώνησα τελικά, παιδιά, είδατε. Φάτε στη μάπα τώρα τον κάκο και μην μιλάτε. Εντάξει, και ένα συγγνώμη περιμένω. Πάμε παρακάτω. Για να κλείσουμε το θέμα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, για να το πιάσουμε βασικά και να το κλείσουμε. Ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα. Ήταν καλύτερο 11 με 11. Το κάρμα το πεταμένο φρόντισε στη φάση του γκολ να συνεχίσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν. Αυτό είναι. Ωραία, βαρέα. Κακό το λησμονήσαμε. Αλλά εστιάσαμε στο. Στη Χάμασον.
Ο Σιχάμα. Το δανό. Σιχάμα Σεν. Σιχάμα, αν είναι. Είναι από την επαρχία τη. Όχι, ρε. Ο Σουηδό είναι Σιχάμα Σουν. Α, Σιχάμα Σεν. Σιχάμα Σεν είναι ο δανό. Είναι φοβερό αυτό. Τι. Η φάση του γκολ. Είναι φοβερό. Στο μεταξύ είναι το πρώτο κόλλητο που εκτελεί ο Κατούδη. Ναι. Δεν ξέρω ότι ο πίσω βαρβεγγρίδα να πάει. Δεν ξέρω. Κεφαλιά του Βαρέλα, όπως και στη Τούμπα. Mm-hmm. Στο ίδιο σημείο ο Μαουρίσιο. Ρίχνει μια ματιά, το βοηθώ. Και δύο. Και δύο. Φοβερό ήταν. Πάρ' το μέσα. Κρίμα που δεν έκρινε το παιχνίδι. Το κάρμα αυτό θα σε γράψει ιστορία. Βλέπεις, είμαι αντικειμενικός. Okay. Είναι κάτι που εσύ το λάνσαρες. Πήρε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Και πιο κάρμα δεν γίνεται. Δηλαδή... Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Ναι, προσπαθούν να σου κάνουν κάτω πράγματα, δεν τους βγαίνει τίποτα. Είναι σοκαριστικό. Εντάξει, και θέλω να δω τι θα γίνει την Κυριακή. Θέλω να δω τι θα γίνει την Κυριακή. Δηλαδή, θα βάλει Βούκοβιτς αυτόν τον γκολ. Βούκοβιτς. Θα, ξέρω εγώ, θα τρακάρει ο Σισε με το Σα και θα βγει μόνος στο τέρμα κάποιος. Θα έχουμε, ξέρω εγώ, 4 στα 5 μέσα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Άρα περιμένω να κλείσει ο κύκλος του κάρματος. Την Κυριακή. Αυτό περιμένω. Πραγματικά. Και θέλουμε μια Τούμπα να βράζει. Να βράζει. Εντάξει, θέλουμε μια Τούμπα να μην πετάει κανείς τίποτα. Δηλαδή, κοιτάς το διπλανό σου. Πώς πάμε σε εκδρομές και κοιτάμε. Μπήκε το ζών στην επιστροφή δίπλα μου που είχα. Μπήκε. Ωραία, επιστρέφουμε. Γιατί έχουμε πάει και εκδρομή που ένας δεν κοίταξε ότι ο δίπλα δεν είχε μπει. Και γυρνούσαμε μετά τον βρούμε. Και λόγω της κατάστασής του δεν τον βρήκαμε ποτέ. Ωραία. Στην Τουρκία συνέβη αυτό, στην επιστροφή. Γυρνώντας με οργανωμένο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, ιστορικό. Κάπου εκεί στον περιφερειακό της Κωνσταντινούπολης, που ανοίγανε οι πόρτες, κατεβαίνανε. Ring Road. Ανεβαίνανε, κατεβαίνανε. Ναι. Αφού περάσαμε τον περιφερειακό, ανακάλυψαν τα παιδιά ότι λείπει ένας. Ναι. Συμβαίνουν αυτά. Και είπε ένας άλλος. Θα τον έχουν μαζέψει οι άλλοι από πίσω και με αυτή τη σκέψη τον αφήσανε και φύγανε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά απειλήθηκε στην πρώτη φάση του αγώνα. Το σου του Λιβάγια που ήταν πολύ καλό. Πασχαλάκης καλός, καλό, στη καλή φάση διάσταση. Εκείνη, μπαίνει τον γκολ. Μετά δεν το ζεστάνανε. Ναι. Δεν το ζεστάνανε μετά. Δεν πρέπει να έχει άλλη επαφή μετά με τα χέρια, δηλαδή... Κάτι σουτάκια, κάτι. Δεν είχε φάσεις. Μόνο η φάση του γκολ. Θες πω, νομίζω ότι από σήμερα και μετά το να ασχολείς άλλο με το μάτς αυτό δεν οδηγεί και κάπου. Η επιλογή του επόμενου διαιτητή θα έχει ενδιαφέρον. Έτσι δεν είναι. Top. Μέσα στους 5 καλύτερους του κόσμου. Ευρώπης δεν σου κάνει. Θες κόσμου. Της Ευρώπης είναι και καλύτερη του κόσμου. Σκόμινα θέλω. Στείλε ένα γράμμα στον μέλο. Email. Στείλε ένα email. Αυτά νομίζω με το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Σωστά έπαιζε να μην δώσουμε παραπάνω βάση στα όσα γίνανε μετά. Είχε πάλι συμπλοκές με αστυνομία, αποβαδούσεις ΑΕΚ, τα γνωστά. Είχε, κάτι διακριβώς. Αλλά περάσαν στα ψηλά, ναι. Τέτοια, τώρα, εντάξει, ναι. Υπάρχει μια ένταση. Υπάρχει μια ένταση, είναι η αλήθεια. Κάτι άλλο, κάτι αντιεθνικά, κάτι έτσι. Προσπαθούν τώρα και αυτοί να πιαστούν από κάπου. Κάτι για την προσφυγή. Στα χαρτιά πρωτάθλημα πήρες. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο σοβαροί. Μην το παίζεις ηθικός τουλάχιστον. Έβγες από το κήπεδο, άλλαξε μια απόφαση. Έκανες αγώνα παρασκηνιακά για να μην πάθει τίποτα ο Κομίνης. Που σου έδωσε ένα πρωτάθλημα, αυτό το σιχαμοσύχαμα. Που έλεγε και ο φίλος μας. Συχαμοσυχάματα. Ωραία. Μιλάμε για διανόητα πράγματα. Και αφημί αλλάξατε. Αφημί. Το σήμα λέει αλλάξατε, λέει η ντροπή. Εσείς αλλάξατε σήμα που είχατε εκείνη την κουκουβάγια. Τι ήταν εκείνο. Φίνικας. Φίνικας ήτανε. Α, δεν κουκουβάγια. Όχι, Φίνικας. Φίνικας τι εννοείς, Φίνικας Πολύεχνης. Φίνικας. Ο Φίνικας το πουλί το παλιό. Το παλιό, ναι. Α, πουλί, όχι ο Φίνικας αυτό με τα φύλλα τα ωραία. Το πουλί, ρε εσύ. Το πουλί. Που αναγεννάται από τις στάξεις. Θα μπορούσε να είχα μια Φίνικα καφετέρια στα Σταυρούπολη, την πλατεία της Ψηθέας. Πολύ δυνατή. Τέλος πάντων, όλο αυτό τη ΑΕΚ δεν οδήγησε πουθενά και δεν μπορούσε να οδηγήσει.
Και αν δεν υπήρχε ο Δανός, θα μιλούσαμε για μια εύκολη επικράτηση που θα έβαζε την ΑΕΚ σε πάρα πολλούς μεγάλους μπελάδες. Αλλά ακόμα και τώρα είναι αυτό που έλεγες και νωρίτερα, το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου της ΑΕΚ δεν τρώει το κουτόχορτο. Λίγο μας ενδιαφέρει, απλά το σημειώνουμε. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε δυσμενείς συνθήκες έμεινε όρθιος και είναι στο σύν 6 από τον Ολυμπιακό. Και τον περιμένει στην Τούμπα. Ούτως ή άλλως στα μαθηματικά που κάναμε τις προάλλες πιστεύαμε ότι εκεί θα κρυθούν τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ με άσοχη νομίζω είναι πρωταθλητής. Με διπλό θα φάμε άγχος. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα πρέπει μετά ή να κάνει κάποια γκέλα ο Ολυμπιακός, πιθανότατα με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, ή να κάνουμε σερήνικον με μια δυνατότητα ισοπαλίας σε 10 παιχνίδια. Πιο πιθανό είναι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ παρά με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη. Α, μην το λες. Το λέω. Η ΑΕΚ τους έχει, δεν είναι. Τους έχει. Με ξένο διαιτητή θα είναι, δεν ξέρω. Η ΑΕΚ έτσι πως είναι, Σταύρο, δεν έχει κανέναν. Η ΑΕΚ έτσι όπως είναι, με ανοιχτό γήπεδο μπορεί. Με κλειστό γήπεδο δεν μπορεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Με οργανωμένη ομάδα δεν είναι τόσο οργανωμένο. Η ΑΕΚ είναι στο κακό της το χάλι. Έκανε δύο νίκες με ομάδες που είναι να παίζουν κατηγορία και δημιουργήθηκε αυτή η ψευδέστηση ότι είναι σε ανωδική πορεία κτλ. Κτλ. Η ΑΕΚ δεν βλέπετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά σε πρώτη φάση. Θα ανοίξουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα χορηγή. Δύο εισιτήρια σήμερα για το Κυριακάτικο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, στο 545-26. Η κλήρωση λίγο πριν τις 2. Το Ρίτσι Καζίνο είναι μαζί μας και το Θέατρο Βεργίνο που συνεχίζονται οι παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου. Όλες οι παραστάσεις, παιδιά, ήταν sold out, όπως και αυτές που μας πέρασαν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ίδιο θα συμβεί και τις επόμενες, γι' αυτό κλείστε καιρό στις θέσεις. Από το καζίνο εισιτήρια όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7, πληροφορίες στο Θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Είναι προορητική η είσοδος στο Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη για όσους θέλουν πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσουν λίγο ή πολύ την τύχη τους. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου, πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας, δεν έχετε όριο για να δείτε απλά και να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σοου της καριέρας του. Η στοίχημα είναι μαζί μας, η οποία έχει επαναφέρει από αυτό το Σαββατοκύριακο το σερί, όπου μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Μπείτε λοιπόν, είτε αν έχετε iOS είτε Android, κατεβάστε το σερί application, πάρα πολλές συγκινήσεις και οι πιο τυχεροί και ικανοί επιβραβεύονται με χρήματα κάθε εβδομάδα. Στοίχημα.gr από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μαζί μας φυσικά και η Αναδομό που πλέον τη βρίσκεται στην Καλαμαριά. Πάρα πολλές προσφορές από τους καλύτερους πραγματικά της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508. Μπορείτε να καλείτε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8.30 το απόγευμα για οποιαδήποτε απορία ή να κλείσετε ραντεβού. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στην Καλαμαριά. Εύκολη πρόσβαση και πάρα πολύ εύκολο πάρκινγκ για όσους θα πάνε εκεί με αυτοκίνητο. Είτε θέλετε να ανακαινήσετε ένα δωμάτιο είτε ολόκληρο το σπίτι, πάρα πολλές προσφορές από την Αναδομό, έως και 6 άτοκες δόσεις. Μία Αναδομό που σας ευχαριστεί για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές. Θυμίζω, δύο εισιτήρια σήμερα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο παιδιά. Και το στέλνετε στο 54526, φίλοι 812 και 406. Δεν έχει έρθει το όνομα τεπώνυμό σας, είναι απαραίτητο για να μπείτε στην κλήρωση. Αυτά και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Ανοίγουμε γραμμές 2-3-10-2-87-3-8. Έχουμε ήδη το πρώτο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας έφυγε η μαγιά λίγο χθες, από ένα σημείο και μετά, και τα πόδια έφτασε, αλλά εντάξει. Όσο ήρεμος ήμουνα 11 με 11, τόσο αγχώθηκα μετά την αποβολή. Δηλαδή στο 11 με 11 δεν φοβήθηκα το παιχνίδι καθόλου. Έλα.
Το χάσαμε. Ας ελπίσουμε να είναι καλά ο φίλος. Ας ελπίσουμε. Ας ξανακαλέσει. Ναι, 2-3-10-2-87-8-8-8. Τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 104. Πάμε, ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα που έλεγε ένας συνάδελφος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Εσύ μιλάς, εσύ μιλάς. Λοιπόν, από Λαμία παίρνω, Τάσος λέγομαι. Γεια σου Τάσο. Πώς τη βγάζεις, κύριε φίλε? Πώς τη βγάζω? Υπέροχα τη βγάζω. Σοβαρά. Εχθές, ναι. Εχθές τα 25 λεπτά που πέρασα ήταν, λες, ήμουν σε ερημονήσει και είχα 100 γκόμενες επάνω μου. Το έκανα εικόνα. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα. Δεν υπάρχει, λες και πήρα Champions League, λες, τα έκανα όλα. Ήμουν σε καφέ, βασικά στη Λαμία γεμίζω όλα τα καφέ. Σε λίγο θα δίνουν και ονόματα, θα παίρνουν να κλείνουν ρεζερβέ για να με βλέπουν, να πηγαίνουν να με δουν να χάνω. Λες να ζητήσουμε, πώς λέγεται, ιτόσιμο, έτσι να παίρνει κάτι και η ομάδα, να τα δώσουμε στον μπάσκετ που δεν έχει μία. Άλλο πράγμα. Mm. Άλλο πράγμα. Σου λέω το 25 λεπτό, από το 5 μέχρι το 30, μέχρι την αποβολή του λέω. Σε καφέ μέσα ήμουν. Στο γκολ σηκωθήκαμε, ήμασταν 3-4 ήμασταν. Μέσα στο καφέ. Και μετά, νεκροταφείο. Στην εκκλησία έχει λίγο βαβούρα, έχει, γιατί η κυρία με κάποιος την κάποιος κλαίει, κάτι κάνει, ναι, κάτι γίνεται ρε φίλε, ναι. Νεκροταφείο, μεσοπέλαγα ήμουν. Δεν κουνιότανε φίλο. Ούτε παραγγελίες δεν δεχόντουσαν για το 25 λεπτό εκείνο. Ναι, τίποτα, έκατσε μπήρα στο δαιμό, ε. Μου το χάλασε, Σταύρο, μου το χάλασε. Μου το χάλασε, αυτή εδώ η αποβολή, δεν μιλούσε, την είχαν πάρει χαμπάρι όλοι. Ναι, την είχαν πάρει χαμπάρι όλοι, αλλά μου χάλασε τη χαρά. Μου χάλασε τη χαρά, ήθελα να το έπαιρνα εχθές στο μάτι. Ζεστές παντόφλες, αδερφέ, ζεστές παντόφλες να βρήκες. Θα πρέπει να σε αφήσω, περιμένουν άλλοι 5 από πίσω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε. Καλά και εσύ. Πάμε, παιδιά. Πάμε, επόμενος. Γεια και χαρά σας. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, το πρώτο που περιμένω, αν τα καταφέρετε να εμφανιστεί, είναι ένα πεντάλεπτο. Το οποίο πεντάλεπτο βιντεάκι να έχει όλα όσα έχει κάνει αυτός ο διαιτητής με τις κίτρινες που δεν έδωσε και με τις κίτρινες που έδωσε. Είναι πολύ ωραίο να εμφανιστεί μια εικόνα. Είναι καλομάδα με τα βιντεάκια, το βιντεάκι θέλει κάτι τετράωρο. Καλομάθατε τώρα όλοι και θέλετε βιντεάκια. Πάμε παρακάτω, ναι. Αλλά σίγουρα επειδή κάνεις... πώς το λένε, αποχή από το να μιλήσεις αυτή τη βδομάδα, ας μιλήσει ένα βιντεάκι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι για μένα εσύ χρειάζεσαι Δευτέρα βράδυ μια εκπομπή αθλητική Δευτέρα βράδυ, όταν θα έχουν κλείσει όλα τα παιχνίδια και όταν θα μπορεί να οργανώσει κανείς όλα τα βίντεο που χρειάζονται. Είναι η καλύτερη στιγμή για να κάνει κανείς μια αθλητική εκπομπή, πιστεύω, και όχι Κυριακή βράδυ. Αυτό είναι στα υπόψη, αν θέλεις, ψάξτε το. Δεν μου δίνουν τηλεοπτική εκπομπή, δεν με βγάζουνε. Ναι, ναι, δεν καλά, αυτό είναι σίγουρο. Δεν αλλά είναι Νεφελίμ και η Νοχελίμ, όπως λέγονται αυτοί, οι Ελοχίμ. Δεν με αφήνουν να βγω. Έτσι είναι. Δεν και... το πρέπει να κατεβάσουν. Όταν θα σταματήσουμε εμείς να φέρνουμε τους διαιτητές που θέλουμε, τότε μάλλον θα βγεις και εσύ σε εκπομπή. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να πει πλέον ο πρόεδρος είναι αν έχει πρόβλημα χρηματικό και πάει και φέρνει τους χειρότερους διαιτητές, γιατί αυτοί μάλλον πληρώνονται με πιο λίγα χρήματα, ας κοιτάξουμε να κάνουμε έτσι έναν έρανο να τελειώνει η ιστορία. Να πάρει ένα ποσό η ΕΠΟ, να μπορεί να φέρει και ένα διαιτητή λίγο καλύτερης αξίας. Μετά από 1,5 μήνα, 1,5 μήνα πραξίας, βάζεις έναν άνθρωπο που τα 100 μέτρα θα κάνει σε 10 λεπτά. Είναι παλαβό, μα την αλήθεια, περπατούσε ο άνθρωπος. Περπατούσε. Πάμε παρακάτω, να σε καλά. Βρίστο να ρε, μην μας κάνεις και ανάλυση, έχω άλλους 5 σου λέω, ρίξω 2 πινελίδες. Είναι υγειά και χαρά. Γεια, μας κάνεις τεχνική ανάλυση τώρα το Δανό, που δεν το ξαναδούμε ποτέ στη ζωή μας. Πάμε, καλημέρα, σπέρα. Γεια. Γεια χαρά. Λοιπόν, έχω να ζητήσω συγγνώμη από τους παίχτες, από την ομάδα. Μετά την κόκκινη, φεύγω από το καφέ, πάω σπίτι, κλείνω φώτα, έφτω ανάσκελα και βάζω ένα προγραμματάκι στο live. Όταν γίνεται κάτι,
ακούγεται ένα κλίνκ. Ναι. Εσύ μπορείς να φανταστείς τα επόμενα 60 λεπτά. 2,5 μήνες. Είδα όλη τη ζωή μου, είδα πώς είναι να πεθαίνεις, να ανασταίνεσαι. Το κλίνκ εντωμεταξύ του ημιχρόνου μου διασά, αλλά έγραφε end half. Και στον γκολ, ρε φίλε, ήθελα να σπάσω την πολυκατοικία. Έδωσα μια κλωτσιά την τραπέζι της. Περσινό. Πάντως, εντάξει, αυτό λέγεται αγάπη στην ομάδα. Εγώ ζητάω συγγνώμη τα παιδιά γιατί κότεψα. Τα παιδιά είναι λιοντάρια και πλέον δεν φοβάμαι τίποτα. Μα τίποτα. Εγώ έτσι, αυτό που θέλω από εσάς είναι κάθε μέρα όχι να κάνετε παρενέσεις, γιατί ο ηλίθιος που θα πετάξει κάτι δεν ακούει αυτές τις εκπομπές. Ναι. Ακούει μόνο την κεφάλα του, την κλούβια. Όχι, άμα δεις κανένα δίπλα σου να κολοτρίβεται, σφαλιάρα κατευθείαν και έξω. Φίλε, ναι, ούτε έτσι σώζεται, γιατί εγώ μπορεί να είμαι να μην πω τι, να πάρω 5.000 και να σου κάνω μια ζημιά γιατί έβαλα στίγμα, γιατί μου έβαλανε. Θα έχει δείχτη ακόμη, δεν σου πω να καταλάβεις τώρα, στη Μηχανιών αυτή τη στιγμή στην Ψαραγορά. Στην Ψαραγορά έχει λιγότερα δίχτυα. Ναι. Εγώ θέλω, όχι δίχτυα, θέλω να σηκωθεί τούβλο κανονικό και στα τούβλα μπροστά να έχει video wall, virtual reality. Το κάνω σαν πρόταση στην ΠΑΕ. Τα έχουμε τα λεφτά και για να το χτίσουμε και για να το ξεχτίσουμε. Νομίζω αυτό θέλω να κλείσω. Αυτό θέλω να κλείσω. Ωραία. Okay. Να είσαι καλά. Χαίρετο, χαίρετο. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε. Εντάξει, ζούμε. Εντάξει, δεν ζούμε. Γιατί πέθαμε απότομα. Λοιπόν, τρία πραγματάκια επί Τροχάδη. Πρώτον, με τον Πανιόνιο, όποιος παίκτης του ΠΑΟΚ πάρει κόκκινη κάρτα δεν παίζει την Κυριακή. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται να παίξει παίκτης που θα παίξει την Κυριακή την Τετάρτη. Απλά πράγματα, ο Πανιόνιος, η μισή του παίκτης είναι κλεισμένη ήδη στον Ολυμπιακό και η άλλη μισή είναι στόχη του Ολυμπιακού. Ναι. Αν δεν θέλουμε να λέμε χαζομάρες τώρα, δεν πρέπει να μπει ούτε μισθός βασικός. Ναι. Πάνε, κάνουν μια μανούρα, ρίχνουν μια κλωτσιά, γίνεται μια αναβουμπούλα, πάρε από μια κόκκινη. Ναι. Απλά πράγματα, ψηλάμε τα ρούχα μας. Το δεύτερο, ο βαθμός χθες, έστω αυτός ο βαθμός, δεν είναι τρεις, είναι ένας βαθμός. Είναι χρυσάφι, παιδιά. Απλά τα πράγματα. Στο αφεσκταίο σενάριο που ο ΠΑΟΚ θα χάσει από τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα να κάνει μια ισοπαλία ακόμα. Ναι. Και το τελευταίο, πάλι στο τελευταίο σενάριο που ο ΠΑΟΚ θα χάσει με 0-1, τα κριτήρια ισοβαθμίας να ξέρετε ότι μετράει διαφορά τερμάτων. Ναι. Η διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει 3 γκολ παραπάνω διαφορά τερμάτων από τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό έχουμε υπόψη μας όλοι μας, ότι ακόμα και με 0-1 δεν χάνει το κόσμο, ρε παιδιά. Αυτό. Για να έχουμε την ισοβαθμία μετά θέλουμε γκολ. Αυτό είναι. Ναι, μετά αυτό απλά θα πρέπει να κερδίσουμε. Ναι, στο ναι. Άκα, στο Αγρίνιο. Ναι. Στο... Αλλά πάλι είναι στα πόδια σου πάλι. Αυτό. Εγώ σου λέω θα κερδίσουμε, να πάει σε 9 βαθμούς διαφορά. Ναι. Αλλά εάν τυχόν δεν κερδίσουμε, να ξέρουμε και τι συμβαίνει στα εναλλακτικά σενάρια. Δεν τα ρυθμίζουμε όλα, παιδιά. Δυστυχώς βλέπετε την μπάλα πάει δοκάρι, πάει. Εντάξει, καταλαβαίνετε εννοώ. Ναι. Έγινε, σας χαιρετάω. Να είστε καλά, βέβαια. Επόμενος. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και καλή διασκέδαση. Λοιπόν, ήμουν στο γήπεδο χθες. Οχ. Ακριβώς δίπλα από εκεί που ήταν ο... Ναι. Ακριβώς δίπλα από εκεί που ήταν ο Σαββίδη. Ακριβώς δίπλα από τα δημοσιογραφικά δηλαδή. Στην 29. Σταύρο, η αλήθεια είναι ότι σε έψαχνα. Βασικά ήμουνα... Και εγώ με έψαχνα. Ναι. Έμπειρος. Ναι, για λέγε. Ακριβώς. Είδα τα παιδιά από το Έρνεστ όμως. Εντάξει, χαιρετηθήκαμε και λίγο στα Μουτζαχιτή. Λοιπόν... παιδιά, αυτό που είδα, γιατί εκεί μέσα που ήμουνα σε σουίτα, ρε παιδί μου, ενός της ΑΕΚ που είναι χορηγός εκεί τέλος πάντων, και ήταν μέσα Αριανοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚΣΥΔΕΣ και εγώ ήμουνα μόνος μου. Και λέω, μαζευτήκατε εδώ όλοι οι κίτρινοι, πράσινοι, κόκκινοι. Τέλος πάντων, αυτό που είδα είναι ότι πραγματικά αυτοί το θέλαν πάρα πολύ. Δηλαδή, είχαν κηδεία μετά που περπατούσαν να πάω στο αυτοκίνητο, το οποίο το άφησα 2 χιλιόμετρα μακριά, γιατί οι πινακίδες μου είναι από Θεσσαλονίκη. Κηδεία ήταν οι άνθρωποι. Είδα και το περιστατικό αυτό που έγινε εκεί δίπλα. Ο καημένος ο Μαυρίδης δεν ξέρω αν έφαγε καμία, δεν μίλησα. Δεν έφαγε, όχι. Γιατί είδα κάποιες που πήγαν πάνω κάτω, ας πούμε. Ήμουν από εκεί που έγινε η ποδιά, ο του Μάτος που τους ξεφτύλισε εκεί. Αλλά αυτό που θέλω να δω την Κυριακή, γιατί θα ανέβω, γιατί ήμουνα και το Σάββατο πήγα και στην Πάτρα, ήμουνα και στο μπάσκετ, το οποίο εκεί δεν μας πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, και αυτό που είδα από τον διατητή, ρε παιδιά, είναι ότι επηρεάζεται σε κάθε, δηλαδή από τον όχλο. Ναι, ρε, όλα τα σφίγματα, όλα. Κατευθείαν, γι' αυτό πρέπει την Κυριακή
και αράω την αδύνη στον Ολυμπιακό, ας πούμε, να διαμαρτυρόμαστε. Δηλαδή να υπάρχει πίεση από την τέτοια για κάθε σφύριγμα. Θα παίξει ρόλο η κερκίδα. Αυτό πρέπει σε κάθε σφύριγμα να είμαστε εκεί, να δηλώνουμε ότι γκρινιάζουμε ακόμα και σωστό να είναι το σφύριγμα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Καλή επιτυχία στην ομάδα και εύχομαι να τους κλείσουμε τα στόματα. Γιατί αυτοί οι Ολυμπιακοί εδώ αρχίζουν και λένε τρία κόρνερ, ένα πέναλτι και έχω τρελαθεί. Εντάξει, δεν αντέχω. Εντάξει, τους ακούω και συνέχεια. Γεννάει ο κόσμος. Να είσαι καλά. Εντάξει. Να είσαι καλά. Επόμενος. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Καλά είμαστε, εσύ δεν ακούγεσαι καλά. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ακούτε. Ναι. Στην δύο τεχνική Ουρουγουάης που παίζουν τα μεγαλύτερα μπαλταδάκια. Τα πρώτα έξι φάουλ θα δώσει πέντε κίτρινες. Δεν ακούγεσαι καλά. Έλα, μ' ακούτε τώρα. Αν θα δώσεις πέντε φάουλ σε έξι φάουλ πέντε κίτρινες. Όχι. Ναι. Όχι. Δεν θα δώσει. Όχι. Και όλες μονόπατα, ε! Ναι, ρε! Εκείνη το... Εγώ δεν το έχω δει στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Μιλάμε για στόκο τώρα, δεν μιλάμε για... Τέλος πάντων, τώρα για τον Ολυμπιακό, αυτοί έχουν το ζόρι, εγώ και η Μιχή ακόμα είμαι πρωταθλητής, αυτοί πρέπει να ανοιχτούν, αυτοί δεν να κάνουν, και εγώ έναν Ολυμπιακό με δεξί, βάζω τον Τωροσίδη... Μην τα μιλάς, άπειρε, κλείστονα, άπειρη, άπειρη. Πάμε στον επόμενο. 2-3-10-2-87. Δεν μιλάμε 8, πρόσωπα. Ο Ολυμπιακός. Ας κάνουμε λίγο μαθήματα. Δεν το μιλάμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Παίζουμε με την ΑΕΚ. Άμα έβγαινα και έλεγα, ποιος μπορεί να με κερδίσει, ο Μάνταλος. Ωραία, θα πήγαινε ο Μάνταλος, θα τραβούσε κάτω στο γάμα και θα κοιτιόμουν με τον καθρέφτη. Δεν μιλάμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν γίνει τίποτα και ο Τωροσίδης κάνει κάτι την Κυριακή, θα σε βρω σκοτώσω. Τόσο απλά. Ο Στέργιος ξέρει τι γίνεται στο τσάτ όταν μιλάει κάποιος κάτι, οτιδήποτε. Δεν το μιλάμε. Είμαστε σίγουροι για την ομάδα μας, είναι καλύτερη η ομάδα μας, παίζουμε στην Τούμπα. Αυτοί πάνε για ένα αποτέλεσμα, εμείς για δύο. Κάτι που στο τακτικό κομμάτι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Ωραία. Τα έχουμε όλα με εμάς. Μη το μιλάτε. Και το κάρμα δικό μας. Μη το σπάτε το κάρμα. Λοιπόν, ένα πεντάλεπτο έχουμε ακόμα μέχρι το τελευταίο διάλειμμα. 2-3-10-2-87 και 3-8. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για τα δύο εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Κάποιο μήνυμα, κάποια ερώτηση δεν έχουμε. Τι ρεκόρ βελτιώσε με ένα στέλνιο που τα κάνεις αυτά εσύ, τα κάνεις ωραία. Κατσάφερε να βελτιώσει το ρεκόρ. Έφτασε 19 αναμετρήσεις χωρίς ήττα, μετρώντας 17 νίκες, 2 ισοπαλίες. Ναι. Δηλαδή έχουμε άλλες 11 αγωνιστικές, ε. 11 ακόμα. Ωραία. Ας πούμε ότι έρχεται χ την Κυριακή. Mm-hmm. Είμαστε συν 6. Ναι. Και στην ισοβαθμία συν 7 ουσιαστικά. Ναι. Ωραία. Έχουμε μετά. Υποδεχόμαστε τον Άρη της καρδιάς μας. Ε. Ναι. Και πάμε Απόλλωνα Σμύρνης. Κάτσε να δω. Κάτσε. Νομίζω όχι. Περίμενε. Πρώτα πάμε. Πρώτα πάμε στον Απόλλωνα. Μετά είναι ο Άρης της καρδιάς μας. Όπως το είπες. Ναι. Πάμε παρακάτω. Στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. 3 Μαρτίου. Και μετά στην Τούμπα με τον Ατρόμητο. Ατρόμητο Στούμπα. Ναι. Πανετολικός. Δύσκολο. 16 Μαρτίου. Πηγάδια. Πηγάδια, ναι. Λαμία Τούμπα. Λάρισα. Ναι, Βρώμα. Λιβαδιά στην Τούμπα. Χωράφι. Ο Κούλιας και... βέβαια πάει χρειάζεται έσοδα εκείνη την εποχή. Και τελευταίο μάτς με πας Γιάννα. Στο Καφτατζόγλου είναι ωραία. Στους σημάδες. Μαζέψει 25.000 κόσμο κουίες. Του κυνηγάνε και οι μάνστες. Πού να παίζουμε τώρα στο χωράφι. Έτσι δεν είναι. 25.000 επί 20 δίνουμε και ένα 20, δεν έχει τίποτα. Επί 20, 400.000 και πόσο βγαίνει. Πω φίλε. Κάτσε να δω. Έκανε και μεταγραφές το χειμώνα. Δεν είναι. Περίμενε. Έχουμε και λέμε. 25.000 επί 20 ευρώ ίσον.
500 χιλιάρικα. 400 τσέπη. Ακούραστα, ε. Ακούραστα. 500 χιλιάρικα και έξι να πει που θα δώσει. Για να κερδίσει η Λάρισα. Είδα χθες πάρει το Λάρισα Ατρόμητος. Για να κάνεις κοντρόλ. Δηλαδή πρέπει να είναι ο βαθμός συγκέντρωσής σου Δαλάι Λάμα. Πρέπει να στέκεσαι στον αέρα. Το έβαλε ο Μανούσος στην 90 βέβαια. Έγινε κηδεία εκεί. Επέστρεψε ο Ατρόμητος στις νίκες. Μας έσπασε το χ βέβαια στο 90 για ακόμη μια φορά. Δηλαδή στα σημεία που δώσαμε στη Φόρτσα. Μπήκε ο Μανούσος. Δεν έπαιζε καν φέτος. Πρέπει να είχε 15 λεπτά συμμετοχής. Και μας έσπασε το χ. Δηλαδή άμα δεν σε θέλει. Άμα δεν σε θέλει. Είχε να βάλει γκολ πολύ καιρό. Να παίξει είχε πολύ καιρό. Όχι να βάλει γκολ. Για να βάλει γκολ πρέπει να παίζει. Τέλος πάντων, το χ του Λεβαδιακού βγήκε. Σβηστά. Έχει χάσει και ένα δύο μαλλιά. Σφαγή των Ιωαννίνων στο Βικελίδης. Μας πέναλτι που δεν δόθηκε στο 0-0. Εντάξει, μιλάμε τώρα για σφαγή. Το Βαλοκασία δεν το είδα τον γκολ γιατί έπαιζε ο Πάουκ εκείνη την ώρα. Ναι, ούτε ούτε. Αρχίζει και γίνεται παράγοντας πάλι στο παιχνίδι του Άρη. Ο Παντελίδης έχει συμμαζέψει λίγο τα πράγματα. Δεν είναι πάντα σκύλια, λέστε. Το πάει σφιχτά το παιχνίδι και το 1-50 στο άντερ ήταν δώρο. Επόμενο γνωστή, ξέρει τι γίνεται. Τι. Το ντέρμπι των ντερμπιών. Ασούμε εναντίον Παντελίδη στην Τρίπολη. Α, ναι. Α, ναι. Είδε σαν στο Μάστερ Σεφ που λέει Ασούμε. Ναι, το είδα. Ναι, φίλε. Είναι σχολείτε, είναι φιλή. Είναι φιλή. Σχολεί Ασούμε. Σχολεί Ασούμε. Μεγάλο ψάσο στον Τρίπολη. Άρης, πιστεύω. Κυριακή, όχι, πέσει, Δευτέρα, στις 7.30, Δευτέρα. Τρίπολη, τώρα που κέρδισε, πώς πήγε, πλησιάζει πεντάδα. Η Τρίπολη, όχι, 21 βαθμούς. Οι άλλοι πόσο έχουνε. 29 έχει ο Άρης, είναι πέμπτος, 28 ο Παναθηναϊκός, 26 ο Πανετολικός, μετά το διπλό που έκανε. Και 25 η Ξάνθη. Και μετά... που παίζει τώρα, με τη Λάρισα εντός, ε? Ο Πανετολικός παίζει με τη Λάρισα εντός, σωστά. Και μετά. Στη Λιβαδιά εκτός. Η μητέρα των μαχών. Με πας Γιάννα εντός. Ναι, ναι, ναι. Έχει, έχει ενδιαφέρον η πεντάδα. Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Αλλά είναι εκτός κάδρου. Πιθανότατα ο Άρης, άμα συνεχίσει έτσι. Και από κάτω όμως, δηλαδή από τον Πανιόνιο που έχει 22, Τρίπολη 21, Λαμία 20, Λάρισα 20, Όφη 17, πας Γιάννα 17. Όλοι είναι στο κόλπο. Τρεις και ένας μπαράζ. Ναι. Και το Απόλλωνα έπεσε, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Ο Λεβαδιακός πώς έχει. 13. Ε. Δύσκολα έπεσε κι αυτός. Ο Πασχιάννα είναι μετά 17. Πέφτει ο Κομπότης. Πέφτει ο Κομπότης. Πέφτει, δεν γίνεται τώρα. Πέφτει, πέφτει. Ξαναπέσει. Έχω ζήσει αυτή την εποχή εγώ. 17 έχει ο Πας. Και 17 Όφη. Και 20 ΑΕΛ. Και η Λαμία 20. Δύσκολα είναι τα Γιάννα, φίλε. Και ο Αστέρας 21. Τα Γιάννα είναι δύσκολα. Συγκινητικός χθες ο Κλάους. Πάλευε. Αλλά. Του λείπουν, φίλε, τα αθλητικά πλέον προσόντα. Ενώ πριν ήταν ο Μακγκρέκορ. Δηλαδή πραγματικά ήταν συγκινητικός. Έβγαλε μια κάθεση κάποια φάση από δεξιά. Κάθεται, είναι... έβγαλε και τάκλιν, έκανε και υπάρχει μια φάση που σαν φορ, εντάξει το έχει ακόμα αυτό, μα στο πνευματικό, κατάλαβε πώς θα εξελιχθεί η φάση. Ήταν στο σωστό σημείο, αλλά τα αθλητικά του προσόντα πλέον που είναι πολύ χάλια, τον πρόδωσαν. Δεν μπόρεσε να κάνει κεφαλιά να σκοράρει. Στο ημίχρονο λίγο που έριξα μια ματιά του ΠΑΟΚ, είναι μια φάση που βγαίνει στην αντεπίθεση, μπουρδουκλώνεται, χάνει την μπάλα, την ξανακυνηγάει, σηκώνεται όρθιος, φεύγει, πλάγια, ξαναπέφτει. Συγκινητικός μεν, αλλά αποτέλεσμα δεν. Ο Στέφανος. Χορηγή. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Μαζί μας στο Ρίτσι Καζίνο. Με τον Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα συνεχίζονται οι παραστάσεις. Πραγματικά δεν πέφτει καρφίτσα κάθε φορά που εμφανίζεται ο Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια στο καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234567 και πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Τάλτερ έγκονε μαζί μας, είτε ετοιμάζετε για γάμο να γίνετε γαμπρός, είτε θέλετε να ξεχωρίσετε στην καθημερινότητά σας. Πλήρης ανδική ένδυση, μοναδικά σχέδια σε καμπεριάτικα κουστούμια, αλλά και κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Μόνο γυναίκα δεν βρίσκεται στο Alter Ego. Όπου και να βρίσκεστε, είτε δυτικά Ευκαρπία, η Alter Ego είναι 25 Μαρτίου 12,
Στο κέντρο Παύλου Μιλά 36, ανατολικά στην Καλαμαριά, Πασαλίδο 85 και φυσικά στο ίντερνετ alterecofashion.gr. Naxus, υπερήφανος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Όλη την αδερφική συλλογή θα τη βρείτε στο nac.gr, με ηρεμία, γιατί έχει πάρα πολλά παπούτσια από 25 και πλέον επώνυμα brand. Δωρεάν αποστολή και αλλαγή αν χρειαστεί μέσω του nac.gr. Ένα μεγάλο κατάστημα πλατεία Αγία Σοφίας, δεύτερο στο Μεντεράνια Κόσμος, πάρα πολλά καταστήματα stock όπου και να βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, με εκπτώσεις και προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 70%. Εάν θέλετε να γίνετε μπαρίστα ή να παρακολουθήσετε σεμινάρια στα τουριστικά ή στην πληροφορική, η επιλογή είναι μία, Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Για πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α ή τηλεφωνικά στο 2310-22-29-62 ή στο datalabs.edu.gr. Για όσους θέλουν να γίνουν έξπερ στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας, παρακολουθείτε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτάτε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Και επειδή η ώρα κοντεύει να γίνει η ώρα φαγητού, η επιλογή η καλύτερη είναι, παιδιά, στο Θεϊκό Ψητοπολείο Αγγελάκη 10. Πιο κέντρο της πόλης δεν γίνεται. Εάν είσαι στο κέντρο, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή να φάτε εκεί στην Αγγελάκη 10. Τα παιδιά έχουν κάνει ένα καταπληκτικό χώρο. Επί της Αγγελάκη είναι το Θεϊκό Ψητοπολείο, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρος Βόλου. Ή αν είστε μέχρι το σταθμό ανατολικά, μέχρι την Τούμπα, συγγνώμη, ανατολικά και μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ δυτικά, το τηλέφωνο για delivery είναι 2310-221-321. Το Θεϊκόν εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Απίστευτες μερίδες, πολύ μεγάλα σάντουιτς και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα, άλλη μία δώρο. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Νομίζω τα καλύψαμε όλα με το Σταύρο για το ποδόσφαιρο, ανοίξαμε και γραμμές. Θα πάμε λίγο στην ομάδα μπάσκετ. Αφού σας πω να καλέσουμε μία τον Νίκο και θα σας πω μετά για τα εισιτήρια. Λοιπόν, μια ομάδα μπάσκετ η οποία δεν τα κατάφερε στην Πάτρα, ουσιαστικά δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι, τουλάχιστον κράτησε τη διαφορά με την οποία κέρδισε τον Προμηθέα στο πρώτο παιχνίδι στην Πηλαία, και έτσι δεν ήρθε μια ήττα που θα κόστιζε διπλά σε περίπτωση που ο Προμηθέας κάλυπτε και τη διαφορά της νίκης του ΠΑΟΚ στο πρώτο αγώνα. Ας μας τα πει καλύτερα ο Νίκος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά. Θα πνιγούμε κιόλας. Όλα καλά. Όχι, πιες νερό. Δώσ' μου λίγο 10 δεύτερα. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2-3-10-2-87-8-8-8 κερδίζουν από ένα εισιτήριο για το αυριανό μάτς του ΠΑΟΚ με την Τενερίφη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 2-3-10-2-87-3-8. Οι πρώτοι 5. Τι γίνεται, Νίκο? Όλα καλά. Υπάρχει υγεία. Κατά τα άλλα, τα βρίσκουμε. Το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο, ναι, να υπάρχει υγεία. Ναι. Σαν την υγεία δεν έχει, άλλωστε. Σωστά, το υγεία συνάδελφος. Πολύ σωστά μιλάς. Πώς το λέμε, μιλάς ορθά και καθήμενος. Πολύ μ' αρέσει. Όχι, όρθιος, το λέω, όρθιος είμαι, κάνω... Όχι, εντάξει, καθιστός είμαι. Υπάρχει μία αιτία που πάω και για την εικόνα ή είναι πολλά πράγματα που συνέβησαν μαζί στην Πάτρα? Κοίτα, εντάξει, νομίζω είναι πολλά. Είναι λίγο συνδυασμός πραγμάτων. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με το ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε μια ομάδα που ήταν πολύ έτοιμη να τον ματσάρει. Εγώ πιστεύω ότι είναι και μια ομάδα που έχει περισσότερη αθλητικότητα στο ρόστερ της, και περισσότερες επιλογές, και σε συνδυασμό αυτό το γεγονός των επιβάρυνση από το παιχνίδι στην Ελβετία, το ταξίδι, το γεγονός ότι η ομάδα ήταν μακριά από Θεσσαλονίκη πάλι 4-5 μέρες, βοήθησε αρκετά στο να έχουμε αυτή την εικόνα. Σε αυτή την εικόνα επίσης βοήθησε το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο, όταν το παιχνίδι θα μπορούσε να παιχτεί, μπορούσαμε να καταλάβουμε το πώς ο Προμηθέας πήγαινε πολύ δυναμικά στις αμυνές του, έκλεβε τις μπάλες, αν και νομίζω ότι αυτό πηγαίνει στα θέματα που μπορεί να εμφάνισε ο ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο στην Πάτρα ως τρίτο. Κυρίως έχει να κάνει, νομίζω, με την εντελώς διαφορετική σύνθεση του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Έτσι, είναι πολύ διαφορετικές ομάδες, παρότι πάνω κάτω το ίδιο μπάσκετ παίζουν. Δηλαδή και ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που στην έδρα του και το ρυθμό ανεβάζει πολύ και στα τρίποντα πολύ βασίζεται. Δεν χρειάστηκε πολύ να το κάνει στο ματς του Σαββάτου. Προσπαθεί και αυτός μέσα από την άμυνά του έτσι να,
φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει, αλλά είναι μια ομάδα εντελώς διαφορετική. Έχει παίχτες στην περιφέρεια που είναι έτσι, είναι αρκετά ψηλότεροι από το μέσο όρο, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων αρκετά αφεντικοί, και ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα έχει πρόβλημα, γιατί δεν έγινε μόνο με τον Μηθέα αυτό το πράγμα, έγινε και με Τέλεκομ Βόνες δύο φορές, έγινε και στο μαζί με τον Παναθηναϊκό, που εκεί εντάξει δεν μπορούσε να πει κάτι γιατί είναι τον Παναθηναϊκό, αλλά σε κάθε περίπτωση γενικά ο ΠΑΟΚ όταν αντιμετωπίζει ομάδες πιο αθλητικές από αυτόν και υπάρχουν και τέτοιες συγκυρίες κούρασης, επιβάρυνσης και όλα αυτά, δύσκολα μπορεί να ακολουθήσει. Νομίζω ότι ήταν η χειρότερη φετινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ αυτή, μαζί με τον Χολαργό στο μάτι. Ναι, συμφωνούμε. Εντάξει, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι πάλι καλά που ο Προμηθέας δεν κάλυψε τη διαφορά που θα μπορούσε και να την κάλυψει. Αλλά έστω και. Ναι, αυτό ήταν το μοναδικό καλό από το κακό. Ας πούμε ότι έβγαλε μια αντίδραση υποτυπώδηση η ομάδα και λίγο σημάζεψε την κατάσταση. Καλά, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Δεν μπορούσε ο Προμηθέας να πηγαίνει στο παιχνίδι 40 λεπτά στα κόκκινα. Εισιτήρια απλά... τέλος, παιδιά, μην καλείτε άλλο. Τα δώσαμε τα 5, θα δώσουμε και αύριο. Συνέχισε, Νίκο. Καλό είναι αυτό. Απλά, κοίταξε, πάω και τώρα μια σειρά αγώνων. Είναι μάλλον σε μια σειρά αγώνων μέχρι την άλλη εβδομάδα τον ημιτελικό του κυπέλου και αν όλα πάνε καλά και το τελικό. Που προσωπικά, εγώ την εκφράζω την άποψη, πιστεύω ότι αυτό το μάζο του Ομηθέα ήταν αυτό με τη λιγότερη σημασία. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται τώρα. Μπορεί στο τέλος κανονικής περιόδου να παίξει τον ρόλο του. Οκ. Okay. Ή μπορεί να παίξει τον ρόλο του στο τέλος κανονικής περιόδου ότι δεν έχασε διαφορά του πρώτου γύρου. Έτσι, θα το δούμε. Απλά έχοντας μπροστά του ο ΠΑΟΚ την Τενερίφη αύριο, που θέλει την νίκη για να βγει τρίτος, αν και είναι παιχνίδι στο οποίο ακόμα και αν χάσει μπορεί να βγει τρίτος, γιατί είπαμε ότι η Χάπο Ελχολών παίζει με την Αντέρ, αν κερδίσει η Χάπο Ελχολών περνάει αυτή η Αθήνα Αντέρ απ' έξω, στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ έχει τη Χολών, οπότε δεν τον ενδιαφέρει, θα κάνει με την Τενερίφη. Αλλά σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι με την Τενερίφη αύριο και το μάτς φυσικά την άλλη εβδομάδα που είναι το πολύ πολύ σημαντικό στην Κίμη είναι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, εγώ βλέποντας λίγο το πρόγραμμα που είχε ΠΑΟΚ αυτή και τον προηγούμενο καιρό και αυτόν που έρχεται μέχρι διακοπή που ακολουθεί μετά τα παιχνίδια του Κυπέλλου, το μάτς με τον Μηθέα το είχα πολύ χαμηλά στο ενδιαφέρον. Ναι. Δεν ξέρω αν και η ομάδα λειτουργήσε έτσι, δεν νομίζω ότι λειτουργήσε έτσι, απλά δεν της βγήκε το παιχνίδι ξεκάθαρα και επειδή υπήρχε και κούραση και επιβάρυνση μάλλον, όχι κούραση, δεν κατάφερε να ακολουθήσει. Τώρα εντάξει, αύριο έχει ένα μάτς μπροστά της πολύ σημαντικό, κοντά σε μια ομάδα που ναι μεν την έχει κερδίσει. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει την έδρα της φέτος στο Champions League. Όχι, η Βενέτσια δεν έχει κερδίσει, συγγνώμη. Αλλά είναι δύο ήττες αυτές της Τενερίφης. Την πετυχαίνει σε μια φάση καλή αυλβά αγωνιστικής κατάστασης, γιατί η Τενερίφη νίκησε το Σάββατο βράδυ την Μπαρτσελόνα, πρωτοπόρο της Ισπανίας. Η Τενερίφη είναι τέταρτη, είναι κάτω από την Μπαρτσελόνα, τη Ριάλ και την Μπασκόνια και μετά είναι η Τενερίφη. Απλά και η Τενερίφη είχε ένα θέμα όσον αφορά το ταξίδι του, δηλαδή ξεκίνησε χθες από την Τενερίφη, διανυκτέρευσε στο Μόναχο, έφτασε σήμερα λίγο πριν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή χθες ήταν και αυτή όλη μέρα στα αεροδρόμια, στα ξενοδοχεία και σήμερα το πρωί ξανά αεροδρόμιο. Προπόνηση και αύριο το πρωί και παιχνίδι αύριο. Οπότε και οι Ισπανοί στη λογική ότι και πρώτοι είναι, έτσι, και περασμένοι, δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει κάτι για την Τενερίφη, είναι μαθηματικά πρώτοι και περασμένοι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγει κίνητρο στο αυριανό παιχνίδι. Μπορεί να και αυτό να δίνει λίγο μια κούραση παραπάνω, έτσι πάντα μέχρι την αρχή, να μην δώσουν και το 1000% για να το κερδίσουν. Να δούμε λίγο για τον ΠΑΟΚ που προπονείται σήμερα το απόγευμα στις 5. Πώς είναι κάποιοι παίχτες που ήταν λίγο πιο επιβαρημένοι από τους άλλους. Δηλαδή ο Γκος, ο Τζόουνς, παίχτες που έχουν γνωστά θέματα που τους ταλαιπωρούν συχνά πυκνά. Ο ένας στον αστράγαλο, ο Γκος, ο άλλος στο γόνατο, ο Τζόουνς. Και κάποιες μικρές ενοχλήσεις και μαργαρίτες προς αγωγούς μετά το μάτς με τον Προμηθέα. Χθες η ομάδα δεν προπονήθηκε, αναμενόμενα, ξεκούραση και αποκατάσταση. Σήμερα θα βρεθεί στο γήπεδο για βίντεο και προπόνηση, από εκεί λίγο θα έχουμε εικόνα για το πώς είναι και οι παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα. Πάντως, Νίκο, βλέποντας τη βαθμολογία, συνεχίζει και με τρελαίνει αυτή η ήττα στη Λίμνο, που κακώς ήρθε ήττα. Ναι. Και κάθε φορά που ακούω instant replay στους αγώνες της Α1, ναι, πραγματικά μου γυρνάει το μάτι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα ήταν στο... Η Πάτρα πήγαινα δύο σκηνά με 25 πόντους διαφορά σε επιθυμητό. Ναι, ναι, δηλαδή εκείνη την ώρα μου ήρθε στο μυαλό το καλάθι στη Λίμνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα ήταν στο... Πρόσεξε με, ο ίδιος ιδιωτής. Σωστά, δεν μου ήρθε στο μυαλό, ναι, ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα ήταν στο 11-5 μαζί με Περιστέρη, Προμηθέα και ΑΕΚ. Εντάξει, απλά πράγματα. Να σου πω λίγο κάτι. Έχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά η κανονική περίοδος.
Έχει ακόμα 10 παιχνίδια. Απλά είναι αυτό που λέγαμε και πριν κάποιες μέρες το συζητούσαμε στον αέρα, ότι επειδή ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες αγωνιστικές έχει Ολυμπιακό εκτός και Παναθηναϊκό και έχει να πέσει και στο Περιστέρι τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, πέρασε τώρα τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Προμηθέα με μια νίκη. Δεν είναι κακό. Αν έκανε και δύο στα δύο, ήταν πολύ καλά. Okay, okay. Ναι. Μπροστά του, ας πούμε, τώρα, μετά τη διακοπή, γιατί είπαμε ότι ακολουθεί μετά το κύπελο, ακολουθεί με μεγάλη διακοπή, το Σαββατοκύριακο δεν έχει αγωνιστική λόγω του All Star Game. Από ό,τι είδα, επόμενη αναμέτρηση για το πρωτάθλημα 2 Μαρτίου, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα. Αυτό. Δηλαδή, μετά μπροστά του, που έχοντας περάσει για το Champions League, όποιον και να βρει, τα παιχνίδια εκείνα, αν θυμάμαι καλά, είναι αρχές παύλα μέσα Μαρτίου, το πρόγραμμα κάπως ηρεμεί και έχεις και περισσότερο έτσι, διάστημα να προετοιμάσεις παιχνίδια. Και είναι λίγο πιο normal το πρόγραμμα. Θα πάει να παίξεις το παλέ με τον Άρη, okay, αλλά έχει παιχνίδι το οποίο μπορεί να τα κερδίσει και να έρθει στα ίσα. Γενικά η μάχη της τετράδας νομίζω θα ξεκαθαρίσει και πολύ προς το τέλος. Δηλαδή νομίζω θα παιχτεί μέχρι το τέλος. Okay, πιστεύω ότι η ΑΕΚ εύκολα ή δύσκολα θα είναι στο 3 ή στο 4 το πολύ. Και μετά εκεί θα παίζεται ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας και το Περιστέρι. Και ο Προμηθέας συνεχίζει στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, με το καλό να φτάσουμε το Μάρτιο. Από ό,τι βλέπω τώρα είναι, όπως είπαμε, το μάτς με το Χολαργό. Καπάκι είναι το μάτς μέσα στην Κύμη και έρχεται το ύφης του Λίμνου. Αυτή είναι η επόμενη τριάδα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι, μάνι, θέλω να σου πω ότι okay, μπροστά του έχει παιχνίδια τα οποία μετά στο πρωτάθλημα, τα οποία είναι του χεριού του. Έτσι, για να τα πάρει. Ανάλογα τη φάση θα είναι έτσι, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αλλιώς είναι να έχεις πάει σε ένα τελικό κυπέλου, δεν το συζητάω να το έχεις πάρει κιόλας, και αλλιώς είναι να έχεις χτύπα ξύλο αποκλειστεί από την Κύμη και να σου έχει χαλάσει όλη σου η χρονιά. Γιατί περιμένουμε όλο το μάτς αυτό στη Χαλκίδα την άλλη εβδομάδα, αλλά είναι ένα μάτς, παιδιά. Δηλαδή σε ένα μάτς μέσα μπορεί να γίνουν πάρα πολλά. Σε ένα μάτς μέσα ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό μπορεί να το κερδίσει. Σωστά, ναι, τον Ολυμπιακό. Σε μια σειρά αγώνων δεν μπορεί να το κερδίσει. Όχι, όχι. Έτσι, δεν μπορεί να κερδίσει σειρά. Οπότε λοιπόν, το μάτς στην Κύμη που έρχεται είναι φυσικά πολύ υψηλού συμβολισμού για την ομάδα. Όλοι σκέφτονται αυτό το παιχνίδι, όλοι το περιμένουν πώς και πώς, αλλά είναι ένα μάτς. Στο οποίο ένα μάτς μπορεί να γίνουν πάρα πολλά. Μπορεί να πας με στην Κύμη και να βάζουν οι μαύροι να βάλουν 15 τρίποντα και παίξει να κερδίσει. Αυτό θέλω να πω, κατάλαβες. Μπορεί να βάλουν 5. Να είσαι πολύ έμπειρος να αντιμετωπίσεις και να πας το μάτς εύκολα. Απλά λέω ότι ναι μεν, το μάτς αυτό είναι πολύ σημαντικό και φυσικά κρίνει την παρουσία σε ένα τελικό και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι το θετικό κομμάτι, το να πας στο τελικό και να διεκδικείς ένα κύπελλο. Υπάρχει και το αρνητικό, το οποίο μας σκεφτόμαστε, γιατί κρίνεται σε 40 λεπτά. Δεν κρίνεται σε μια σειρά αγώνων που ξέρεις ότι είσαι καλύτερος και εύκολα ή δύσκολα τη δουλειά σου θα την κάνεις. Mm-hmm. Έτσι, γι' αυτό το αναφέρω. Αλλά θα έχουμε δρόμο, θα έχουμε καιρό μάλλον να ασχοληθούμε με αυτό το μάτς μετά το αυριανό παιχνίδι με την Τενερίφη. Ωραία. Θα πούμε και περισσότερα αύριο, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πάω για την κλήρωση. Χρήστο, θέλω δύο νούμερα. Κάτσε να κάνω μια τελευταία ανανέωση. Από το 1 μέχρι το 36. Ναι. Λοιπόν, το 1 και το 20. Το 1. Ιακωβίδης Γιώργος, το κινητό σε 207. Το 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, μισό λεπτάκι, γιατί έκανε και μια ανανέωση, το 20. Λοιπόν, Αντωνιάδης Χρήστος, το κινητό σε 900, Ιακωβίδης Γιώργος, Αντωνιάδης Χρήστος. Οι δύο τυχεροί για σήμερα, θα δώσουμε εισιτήρια και αύριο, θα δώσουμε και μεθαύριο για το πολύ σπουδαίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Κυριακή απόγευμα σε μια τούμπα που δεν θα πέφτει, όχι καρφίτσα, ούτε τρίχα πραγματικά, σε ό,τι αφορά την πληρότητα στις κερκίδες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας ήταν, όπως κάθε μέρα, το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Συνεχίζονται οι παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο Θέατρο Βεργίνα. Κάθε παράσταση είναι και sold out και γι' αυτό θα είναι στην πόλη μας σίγουρα μέχρι τέλος του μήνα ο Τάκης Ζαχαράτου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει νέα παράταση. Ήδη έχουν δοθεί δύο εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservices.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7 για πληροφορίες στο Θέατρο Βεργίνα 2310-491-2.
91. Μαζί μας φυσικά η στοίχημα μέγας οργός του ΠΑΟΚ, όπου και να βρίσκεστε, είτε θέλετε να παίξετε στο online καζίνο της στοίχημα, είτε στοίχημα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, hardball, volley, τένις, όλα τα αθλήματα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, 24 ώρες υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη της στοίχημα, και φυσικά έχει ξεκινήσει και το σερί, το παιχνίδι που αγαπήσατε στη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. 100.000 ευρώ κάθε μήνα, έπαθλο στους νικητές. Είτε έχετε κινητό iOS είτε Android, μπαίνετε στα store, κατεβάζετε το σερί application και συμμετέχετε στο πολύ μεγάλο παιχνίδι της στοίχημαν. Μαζί μας και τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια, πάνω από 25 επώνυμες εταιρείες στα ανδρικά, πάνω από 35 επώνυμες εταιρείες στα γυναικεία, όλες τις συλλογές nac.gr, δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Ένα μεγάλο κατάστημα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, δεύτερο κατάστημα στα Μετεράνια Κόσμος και πάρα πολλά καταστήματα stock με προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 70%. Είναι μια περίοδος που είναι μια καλή ευκαιρία να ανανεώσετε τη συλλογή των παπουτσιών σας. Μαζί μας φυσικά και η Alter Ego, πλήρης ανδρική ένδυση, είτε ετοιμάζεστε για γαμπρός, είτε θέλετε να ξεχωρίσετε στην καθημερινότητά σας, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και ό,τι χρειάζεται ένας άντρας. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και φυσικά στο ίντερνετ στο alterecofashion.gr. Τη δεύτερη ώρα ήταν μαζί μας και οι υπερτροφές Αβράμογλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Όλα τα προϊόντα του Αβράμογλου είναι σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιδιολόγο, υγιεινολόγο. Όλες οι υπερτροφές που χρειάζεστε για να θωρακίσετε τον οργανισμό σε μια μυστήρια εποχή είναι η αλήθεια. Και όλα τα βότανα για φυσικό αδυνάτισμα, Φυτοσλιμ, λιποδιαλυτικό, χαρμάνι βοτάνων, τσετσάκι και ταμπλέτες για να αδυνατήσετε και να χάσετε κιλά με φυσικό τρόπο. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί το ανάλυση από τον Bayern Press. Σταύρος Κόλοκας, Αντώνης Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του team νομίζω έχουν ετοιμάσει και αρκετά θέματα για το χθεσινό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα ασχοληθούν με αυτόν τον απίστευτο διαιτητή που μας κουβάλισε η ΚΕΔ και τα έκανε μαντάρα χθες. Ουσιαστικά στέρισε τον ΠΑΟΚ μια διαφαινόμενη εύκολη νίκη, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Είτε αρέσει σε μερικούς είτε δεν αρέσει. Λοιπόν, αυτά. Καλό μεσημέρι. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί το ανάλυση από τον Bayern Press.